Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Είναι η εκπομπή Flash Sport, η πρώτη για τη σεζόν 2023-2024. Μια σεζόν η οποία έχει μπει αρκετά δυνατά σε ποδόσφαιρο πιο πολύ, καθώς είχαμε αναμετρήσεις για την Super League, εν αναμονή και των ευρωπαϊκών διοργανώσεων που έχουν και ξεκινήσει θετικά για τις ελληνικές ομάδες. Όλα αυτά βέβαια θα τα συζητήσουμε εδώ στην πορεία της εκπομπής με τον εκλεκτό φίλο και συνάδελφο τον Γιάννη Γιαννούλα, τον οποίο γνωρίζετε αρκετά καλά όλοι από την θητεία του στην εκπομπή, αλλά φυσικά το matchmoney.gr και την εφημερίδα. Το matchmoney, την εφημερίδα του στοιχήματος. Γιάννη, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα Χρήστο και καλή σεζόν να έχουμε. Μια σεζόν η οποία ξεκινάει αρκετά δυνατά. Έχουμε πολλά να πούμε για την Super League. Μια Super League η οποία έχει φτάσει εσίως στην έκτη αγωνιστική. Έβδομη. Στην έβδομη. Απλά δεν έχουν όλες τις ομάδες, δεν έχουν τα... Ακριβώς. Χρωστάνε δύο παιχνίδια ο Παναθηναϊκός κόντρα στον Ατρόμητο και η ΑΕΚ με τον Πανετολικό. Είχαμε την αναβολή του παιχνιδιού του Βόλου με τον Πανσεραϊκό λόγω της τραγικής κατάστασης που περνάνε οι συμπολίτες μας στην Θεσσαλία με τις πλημμύρες. Τι θα έλεγες να ξεκινήσουμε πρώτα την εκπομπή, όπως πάντα, με την καθιερωμένη μας στήλη, το Σαν Σήμερα, καθώς σήμερα 3 Οκτωβρίου, πρώτα απ' όλα να πούμε καλό μήνα σε όλους τους φίλους μας παρακολουθούν. Μία ημερομηνία ορόσημο, η 3 Οκτωβρίου, καθώς έχουν συμβεί πολλά πράγματα στην Ελλάδα αλλά και στο διεθνή χώρο. Έχουμε επιλέξει κάποια, να πούμε, γιατί είναι αρκετά και δεν θα μπορέσουμε να τα πούμε όλα. Να τα ακούσουμε. Έχουμε λοιπόν και λέμε. Σήμερα, 3 Οκτωβρίου, είχαμε για παράδειγμα το 2011, όταν κυκλοφόρησε το τελευταίο φύλλο της αθλητικής εφημερίδας Φίλαθλος, το πρώτο φύλλο της οποίας κυκλοφόρησε στις 30 Νοεμβρίου του 1982, μια εφημερίδα η οποία ήταν, θα λέγαμε, σταθμός για πολλούς. Άλλαξε λίγο την οπτική των πραγμάτων στο πώς παρουσιαζόταν μια είδηση, πώς... Πώς να κοιτάς και πίσω από την είδηση, το παρασκήνιο, με έναν ιδιαίτερο τρόπο, δηλαδή, και πηγαίνοντας στις στήλες του Ιλία Μπαζίνα, τον Αποδητηριάκια. Ειδικά ο Αποδητηριάκιας, νομίζω ότι έμεινε στην ιστορία. Ο συγχωρεμένος πλέον ο Κώστας Κέσαρης, ο οποίος είχε ένα ιδιαίτερο... Και γενικά είχε μια επαφή με τα αθλητικά, τα οποία ήταν μια συντροφιά για τον κόσμο. Ανέφερες εξάλλου ονόματα σαν του Κώστα Κέσαρη, ονόματα σαν του Ηλία Μπαζίνα, οι οποίοι πραγματικά έδωσαν το κάτι παραπάνω στην αθλητική δημοσιογραφία της τότε εποχής. Mm-hmm. Τώρα πλέον υπάρχει μόνο η ιστοσελίδα του φιλάθλου να θυμίζει λιγάκι τις ένδοξες στιγμές του παρελθόντος και ελπίζουμε κάποια στιγμή, Θεού θέλοντος και Κυρίου επιτρέποντος, να ξανααποκτήσει αυτή την επαφή που είχε με τον κόσμο πάλι με εφημερίδα. Εντάξει, αλλά... Αν και έχουν αλλάξει και μιλάμε για τελείως διαφορετική. Είμαστε σε τελείως διαφορετική εποχή τώρα. Οπότε δεν το βλέπω. Δεν το βλέπω. Γιατί και ο τύπος, όπως βλέπουμε, το έντυπο τέλος πάντων έχει αρχίσει. Έχει κυκλοφορίες, έχουν πάρει την κατηγούσα, την κάτω βόλτα. Οπότε είναι λίγο δύσκολο να αναβιώσει εκείνη η εποχή. Σίγουρα. Βέβαια, αυτό θα ήταν ένα καλό ξεκίνημα για τα νέα παιδιά που θέλουν να ασχοληθούν με την αθλητική δημοσιογραφία, να έχουν ένα παραπάνω, πώς το λένε, σκαλοπάτι για τη μετέπειτα πορεία τους. Να θυμίσουμε επίσης ότι στις 3 Οκτώβρη του 2008, ο O.J. Simpson, ένας αθλητής του Αμερικάνικου ποδοσφαίρου, καταδικάστηκε σαν σήμερα για ένοπλη ληστεία, απαγωγή και άλλες κατηγορίες μετά από επεισόδιο στο Las Vegas το 2007 και 13 χρόνια μετά την προσαγωγή του για το φόνο της πρώην συζύγου του Nicole Brown Simpson και του φίλου της Ronald Goldman. Αυτό μια ιστορία η οποία είχε συγκλονίσει εκείνο το περίοδο. Κρατούσε από το 1994 και ήταν για τους Αμερικανούς τουλάχιστον, είχε μεγαλύτερη ακροαματικότητα
Και θεαματικότητα ακόμα και από το. Ακόμα και από τη δυναστεία. Ναι, την Σαμπουνόπερα. Από τη live μετάδοση του πολέμου στο. Στον κόλπο. Στον κόλπο. Υπήρχε μια παράνοια, υπήρχε παροξυσμός ότι. Και αν δεν κάνω λάθος ήταν. 24 ώρες 24ωρο κολλημένο στη τηλεόραση για να μάθει. Και αν δεν κάνω λάθος ήταν, ας το πούμε, η πρώτη γυναικοκτονία, αν θέλουμε να το πούμε έτσι. Η πρώτη, απλά ήταν το. Η πρώτη χειρή. Η πρώτη χειρή, επειδή αφορούσε έναν πολύ γνωστό άνθρωπο το σπορ στην Αμερική και είχε επικρατήσει άλλος. Και αν δεν κάνω λάθος, είχε ακουστεί αργότερα ότι θα γυριζόταν και ταινία η υπόθεση αυτή. Πολύ πιθανό, δεν το ξέρω, δεν το θυμάμαι, αλλά για να το λες, ισχύει. Μετά έχουμε τον Γάλλο Μισελ Προυφέρ, ο οποίος γίνει το πιο γρήγορο σκιέρ με 135,26 μίλια την ώρα στο πορτίγιο της Κιλής, όλα αυτά το 1987. Το 1978, θα σας πάω λίγο πιο πίσω, πεθαίνει σε ηλικία 27 ετών από μια σπάνια ασθένεια ο Αλεξάνδρ Μπέλοφ, ο σκόρερ του νικητήριου Καλαθιού στον τελικό των Ολυμπιακών Αγώνων του Μονάχου το 1972, εκεί όπου οι Ρώσοι κέρδισαν με 51-50 την Αμερική, ήταν η πρώτη ήττα των Αμερικανών, μάλιστα δεν είχαν πάει μετά στην απονομή να πάρουν τα μετάλλια, ως ένδειξη διαμαρτυρίας. Και μάλιστα ο Αλεξάνδρ Μπέλοφ δεν είχε συγγένεια με το συνώνυμό του Σεργέι Μπέλοφ, που όλοι γνωρίζαμε, συμπαίκτη του στο τελικό αυτόν και έναν από τους μεγαλύτερους παίκτες όλων των εποχών. 4 χρόνια νωρίτερα, το 1974, ο 34χρονος Έντσο Ναράντες Ντονασιμέντο, γνωστό σε όλους Πελέ, παίζει τον τελευταίο του αγώνα με τη Σάντος. Για τα επόμενα 3 χρόνια θα παίζει στην κόσμο της Νέας Υόρκης, 3 φορές παγκόσμιο πρωταθλητής με την Εθνική Βραζιλίας, σκοράροντας 85 τέρματα. Ο Πελέ έχει τη στιγμή που φεύγει για τη Νέα Υόρκη 1100 γκολ σε 1100 επίσημα μάτς. Στην κόσμο θα αγωνιστεί σε 99 παιχνίδια, σκοράροντας 95 φορές. Και θα σε πάω σε άλλη μια είδηση που αφορά ένα δυσάρεστο γεγονός. Το 1968, όταν 10 μέρες πριν τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Μεξικού, 10.000 άτομα διαδηλώνουν στην πλατεία των Τριών Πολιτισμών ενάντια στους αγώνες. Τα επεισόδια που ξεκίνησαν την προηγούμενη μέρα κορυφώνονται με την επέμβαση του στρατού που καταλήγει σε 260 νεκρούς και 1.200 τραυματίες. Δύο μήνες πριν, στις 30 Ιουλίου του ίδιου έτους, έχουν σκοτωθεί 10 άτομα σε συγκρούσεις όταν και τότε είχε επέμβει ο στρατός. Και τέλος θα πούμε για το 1966, κάτι το οποίο ενδιαφέρει και εμάς το δικό μας κλάδο, τον δημοσιογραφικό. Ξεκινάει η μετέπειτα αθλητική Κυριακή, ημέρα Δευτέρα, με τίτλο «Ματιές Ασπόρ» με τον Γιάννη Διακογιάννη στο πειραματικό κανάλι της ΕΙΡ, Εθνικό Ίδρυμα Ραδιοφωνίας. Η εκπομπή θα μεταφερθεί αργότερα στη φυσική της θέση την Κυριακή και στην πορεία. Ο Γιάννης Μαμουζέλος θα αναλάβει την αρχισυνταξία και ο Νίκος Φέξης την σκηνοθεσία. Το σήμα της εκπομπής έχει επιλέξει η μουσική επιμελήτρια της ΕΙΡ, Εμιλία Ροδά, σύζυγος του ιδρυτή της Λύρα, Αλέκο Πατσιφά. Η σύνδεση είναι του Χρήστου Λεοντή, ο οποίος δεν πληρώθηκε ποτέ για τη μουσική επένδυση του σήματος, και το 1983 ο Διακογιάννης αποχωρεί, όπου τον διαδέχεται ο Νίκος Καθαρός, πλαισιωμένος από τον Γιάννη Μαμουζέλο και τον Χρήστο Σωτηρακόπουλο, που κάνει ντεμπούτο. Ο Νίκος Καθαρός θα μεγαλώσει τη διάρκεια της εκπομπής σε μία ώρα, θα εισαγάγει συνδέσεις με όλα τα γήπεδα και συνεντεύξεις μετά τη λήξη των αγώνων. Πολύ ωραία. Μία εκπομπή, η οποία πλέον συνεχίζεται μέχρι και τις μέρες μας. Και νομίζω ότι πλην ότι είναι η μακροβιότερη εκπομπή, είναι και μία εκπομπή η οποία πραγματικά έχει στη θεματολογία της όλα τα σπορ. Τα πάντα. Τα πάντα. Κάτι που προσπαθούμε να κάνουμε και εμείς, έστω και αυτή τη μία ώρα που έχουμε στη διάθεσή μας. Με το χαρακτηριστικό σήμα, το μουσικό σήμα της εκπομπής, αυτό που είπες νωρίτερα, για το οποίο όταν είμαστε μικρότεροι, θυμάσαι, μόλις το ακούγαμε Κυριακή βράδυ, σήμαινε πρώτο για να δούμε την εκπομπή και δεύτερον ότι σιγά σιγά θα έπρεπε να ετοιμαζόμαστε για ύπνο, γιατί την επόμενη μέρα είχε σχολείο. Και ήταν πάντα το. Και ήταν οι γονείς. Ναι, ήταν μόλις ακούγαμε τον ήχο. Το μουσικό σήμα της Αλληλικής Κυριακής ήταν σαν να σήμαινε συναγερμός. Με τις μανάδες μας να λένε αν δεν τελειώσει το φαΐ δεν έχει Αθλητική Κυριακή. Τώρα ή ποτέ. Και τα γνωστά μετά. Τώρα ή ποτέ.
Λοιπόν, αυτά όσον αφορά την στήλη μας το σαν σήμερα. Πάμε να δούμε λοιπόν το τι συνέβη στο φίλμα αυτό της 7ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της τύχημα Super League. Είχαμε λοιπόν, όπως είπαμε, την αναβολή του παιχνιδιού του Βόλου με τον Παναθηναϊκό. Στα υπόλοιπα παιχνίδια είχαμε Λαμία Πανετολικός 1-0, Άρης Κηφισιά 1-1, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 2-2 και ΠΑΣ Γιάννενα Ολυμπιακός 0-3. Ατρόμητος Αστέρας Τρίπολης εχθές 0-0 και το παιχνίδι που ολοκλήρωσε την 7η αγωνιστική ήταν αυτό ανάμεσα στον Όφη και την ΑΕΚ, νίκη των κριτικών με 2-0. Και θα ήθελα έτσι, πρωτού περάσουμε στη βαθμολογία και την επόμενη αγωνιστική, να σταθώ σε δύο πραγματάκια. Πρώτον, η Κηφισιά, η οποία έχει ξεκινήσει πολύ δυνατά το πρωτάθλημα, έχει καταφέρει να πάρει ισοπαλίες εκεί πέρα που πραγματικά άλλες ομάδες ούτε καν θα τολμούσαν να χτυπήσουν. Και φυσικά, δεν θα την έλεγα έκπληξη, αλλά η πολύ καλή πορεία του Όφη, ο οποίος έχει επικρατήσει την έδρα του σε σχέση με άλλες χρονιές, του ΠΑΟΚ, του Άρη, αλλά και της ΑΕΚ. ΠΑΟΚ, Άρη και ΑΕΚ, δηλαδή, ειδικά από την ΑΕΚ χθες, δεν πρέπει να δέχτηκε ευκαιρία, η ΑΕΚ δεν απήλυσε καθόλου. Η ΑΕΚ ήταν σε γενικές γραμμές, τα λέγαμε κουρασμένοι. Και οι απουσίες αλλά και οι πολλές αλλαγές που έκανε επιβεβλημένα ο Ματίας Αλμέιδα, γιατί με τους ρυθμούς που παίζουν πλέον οι ΑΕΚ, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ με αγώνες κάθε τρεις μέρες και λόγω των υποχρεώσεων στους ομίλους της Ευρώπης, στο Europa και στο Conference League, είναι επιβεβλημένες οι αλλαγές. Δηλαδή δεν είναι αδύνατο να αντέξουν οι παίχτες σε αυτούς τους ρυθμούς και στην Ελλάδα δεν είμαστε και μαθημένοι σε αυτούς τους ρυθμούς. Κοίτα, εγώ πιστεύω ότι η ομάδα της ΑΕΚ... Με αγώνες ανά τρεις μέρες εννοώ. Η ομάδα της ΑΕΚ εχθές νομίζω ότι κάπου ξεφούσκωσε ύστερα από τις συνεχείς αναμετρήσεις με την Brighton, τον Παναθηναϊκό, τώρα έχει τον Άγιαξ που θα παίξει την Πέμπτη. Είναι οι απουσίες του Μουκουντή και του Βίντα στην άμυνα. Ήταν κάποια προβλήματα τραυματισμού που είχαν ενδιάμεσα και έλεγανε να δούμε σε τι κατάσταση θα είναι. Πολλά είναι βέβαια. Όλα συντελούν, απλά δεν μπορεί να αντέξει αυτούς τους ρυθμούς. Και σίγουρα κάποιες ομάδες θα κάνουν γκέλες. Κακά τα ψέματα. Φυσικά. Ο μόνος που μέχρι στιγμής δεν έχει κάνει γκέλα, αφού πάμε τώρα και στην Ευαπολία, και να σου πω κάτι, το ξαναλέγαμε το έχουμε πει και σε άλλη συγκυρία. Δηλαδή. Οι μεγάλες ομάδες κερδίζουν, αλλά δεν έχουμε, οι μικρότερες δεν προσφέρουν ανταγωνισμό, πάνε σε πολλές νίκες οι μεγάλες ομάδες. Μόλις και χάσουν μεγάλες ομάδες από κάποιον μικρό ή μικρομεσαίο κλπ, λέμε, έχασε η ΑΕΚ, έχασε ο Ολυμπιακός, έχασε ο Παναθηναϊκός. Αυτό όμως δεν είναι περίεργο. Δεν πετάμε την μπάλα στην κερκίδα να πούμε, νίκησε ο Όφη την ΑΕΚ, λέμε, έχασε η ΑΕΚ. Και μας κάνει εντύπωση εδώ. Δηλαδή πρέπει να αποφασίσουμε και τι θέλουμε. Θέλουμε να είναι και οι μικρότεροι να έχουν και την ελπίδα και την προσδοκία ότι μέσω μιας καλής εμφάνισης θα μπορέσουν να νικήσουν το μεγάλο. Και όταν συμβαίνει αυτό, γιατί να λέμε ότι έχασε ο μεγάλος. Κέρδισε ο μικρός. Ακριβώς. Έπαιξε καλύτερα και κέρδισε. Είχε ένα πλάνο, το εφάρμοσε, το βγήκε στον αγωνιστικό χώρο, κέρδισε ο Όφη, δίκαια. Και είναι κάτι το οποίο το συναντάμε σε όλη την Ευρώπη, δεν είναι κάτι καθαρά ελληνικό. Κάθε ομάδα μπορεί να χάσει στο πρωτάθλημα της. Το δισεκατομμύριο έχασε από τη Wolves το Σάββατο. Και μην ξεχνάμε και τον αποκλεισμό ομάδων στο League Cup της Αγγλίας. Γιατί να μπορεί να συμβεί. Η Chelsea για παράδειγμα πέτυχε το πρώτο τρίποντο που θα το πούμε αργότερα. Η Chelsea που έχει δώσει δις, κέρδισε δεύτερη φορά σε 8 αγωνιστικές. Δεν μας κάνει εντύπωση αυτό. Αυτό. Και πρέπει να βλέπουμε κυρίως στις μικρές ομάδες τον ρυθμό εξέλιξης που μπορεί να έχουν κάποιες εξ αυτών. Λοιπόν, η βαθμολογία έχει τον Ολυμπιακό πρώτο με 19 βαθμούς. Αυτό βέβαια έχει να κάνει κυρίως με την επιθετική δυνότητα του LKB, ενός Μαροκινού ο οποίος έχει έρθει να καλύψει το χαμένο έδαφος στην επιθετική ανάπτυξη του Ολυμπιακού, με τον Diego Martínez πλέον τον Ισπανό να είναι προπονητής της ομάδας του Πειραιά. Ο ΠΑΟΚ ακολουθεί με 14 βαθμούς, έχοντας πάρει και το Χ στην Λεωφόρο. Ο Παναθηναϊκός είναι πίσω ένα βαθμό με 13. Στην τετράδα Όφη με 12 βαθμούς, ακολουθεί η ΑΕΚ με 11.
η ΑΕΚ, η οποία όπως είπαμε χρωστάει το παιχνίδι με τον Πανετολικό την ερχόμενη Κυριακή, όπως και ο Παναθηναϊκός. Από εκεί κάτω έχουμε τον Πανσεραϊκό με 9 όσους έχει και η Λαμία. Λαμία και Πανσεραϊκό θα σταθώ ιδιαίτερα γιατί ο Πανσεραϊκός έχει ανέβει φέτος έπειτα από 15 χρόνια και βάλε στην Αλφαεθνική. Κύριε από τις ομάδες που έχουν ενθουσιάσει, δηλαδή με το ποδόσφαιρο που παίζουν. Με... ένα στρωτό ποδόσφαιρο με παίκτες που προέρχονται από ομάδες, π.χ. τη δεύτερη ομάδα του ΠΑΟΚ, ναι, με παίκτες που έχουν παίξει και σε άλλες ομάδες, όπως είναι ο Στάικος που έχει αγωνιστεί στον Παναθηναϊκό και τον Όφη. Καλές επιλογές ξένων. Ειδικά ο τερματοφύλακας ο Χοβάν νομίζω ότι είναι ένα από τα πρόσωπα των αγωνιστικών των πρώτων που έχουν γίνει. Την ομάδα που έχει ξεχωρίσει μπορεί να βάλει και ακόμα καλύτερα. Η Λαμία επίσης είναι μια ομάδα η οποία κερδίζει εντυπώσεις και αυτό γιατί. Έχει έρθει ο Καρλίτος, ένας παίκτης ο οποίος έκανε ένα πέρασμα από τον Παναθηναϊκό. Επέστρεψε στην Λέγκια Βαρσοβίας, εκεί βέβαια λίγο η απόδοσή του, λίγο και τα χρόνια που έχουν περάσει, δεν μπορούσε να σταθεί στο υψηλότερο επίπεδο. Διάλεξε την επιστροφή στην Ελλάδα μέσω της Λαμίας και νομίζω ότι μέχρι στιγμής την έχει βοηθήσει αρκετά την ομάδα της ευθυότητας να αναδικηθεί στις πρώτες θέσεις και όχι στις τελευταίες που την είχαμε τα προηγούμενα χρόνια. Ο Άρης είναι ένα ερωτηματικό ο οποίος έχει 8 βαθμούς όσους και ο Αστέρας Τρίπολης. Οι ομάδες που είναι στην 8η και 1η θέση. Από εκεί κάτω έχουμε την Κηφισιά με 6 βαθμούς. Τον Πας Γιάννενα με 5. Ατρόμητος και Πανετολικός έχουν από 3 βαθμούς. Και τελευταία ομάδα είναι ο Βόλος με μόνο 2 βαθμούς. 2 ισοπαλίες συγκεκριμένα έχει ο Βόλος. Όπως και ο Ατρόμητος ο οποίος ακόμα δεν έχει πανηγυρίσει το τρίποδο της νίκης. Ο Πανετολικός άλλαξε προπονητή, έφυγε ο Γκάμπριελ Σούρερ και πήγε ο Γιάννης Πετράκης να αναλάβει την νέα ομάδα. Βλέπουμε από τώρα που καλά-καλά δεν έχει συμπληρωθεί το 1 τρίτο του πρωταθλήματος. Πολύ έφτασε η ομάδα ο Πανετολικός, δηλαδή έχει δεχτεί πάρα πολλά γκολ. Και φυσικά δεν θυμίζει την ομάδα την περσινή που ήταν με τον Γιάννη Αναστασίου. Ναι, φυσικά. Ο οποίος είναι στην Κηφισιά. Ναι. Είναι στην Κηφισιά. Μια Κηφισιά η οποία έχει καταφέρει σε 2 παιχνίδια με τον αντίπαλο του Πανσεραϊκό όταν και έχανε με 0-3 στο ημίχρονο να γυρίσει το ματς Τούμπα και να το κάνει 4-4, ένα αγγλικό σκορ, και φυσικά την προηγούμενη αγωνιστική όταν και έφερε ισοπαλία με τη Λαμία, πάλι έχανε με 0-1 στο γήπεδο της Κεσαριανής και κατάφερε στα τελευταία λεπτά να αποσπάσει το βαθμό και να έρθουν τα χαμόγελα στην ομάδα των Βορείων Προαστίων. Πάμε να δούμε και την επόμενη αγωνιστική, η οποία είναι 8 και θα διεξαχθεί στις 22 Οκτωβρίου, καθώς έχουμε διακοπή λόγω των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών. Ακολουθούν οι εθνικές ομάδες για τα προκριματικά του Euro. Και έχουμε λοιπόν την επόμενη αγωνιστική, 8η, να περιλαμβάνει ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι, το Ντέρμπι των Αιωνίων, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, Κυριακή, 22 Οκτωβρίου, 7.30. Μια αγωνιστική η οποία βέβαια θα ξεκινήσει 2 μέρες πριν, ημέρα Παρασκευή 20 του μήνα, Λαμία εναντίον ΠΑΣ Γιάννενα, ένα παιχνίδι το οποίο είναι αρκετά ανοιχτό και για τις δύο ομάδες, με την εικόνα που έχουμε μέχρι στιγμής. Το Σάββατο θα παίξουν στις 5.30 Πανετολικός Βόλος και στις 8 Πανσεραϊκός Άρης. Πανσεραϊκός με Παύλο Γκαρσία στον πάγκο και Άκη Μάτζιο η κίτρινη. Την Κυριακή η Αυλαία θα ανοίξει με την αναμέτρηση της Κηφισιάς με τον Όφη στις 4. Ο ΠΑΟΚ θα υποδεχτεί τον Ατρόμητο στις 5.30. Στις 7.30 είπαμε είναι το ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό και θα ολοκληρωθεί στις 8.30 με το παιχνίδι της Τρίπολης ανάμεσα στον Αστέρα και την ΑΕΚ. Μια έτσι και μετά θα έχουμε και τη διακοπή και για τις εθνικές ομάδες. Με τα προκληματικά του... Όχι, αυτό έχει... είναι καθαρά 20... η ναι, 8η αγωνιστική, είναι μετά τις εθνικές ομάδες. Ναι, μετά τις εθνικές. Αυτό λέω, ότι θα έχουμε και τα δύο παιχνίδια της εθνικής ομάδας. Ενδιάμεσα, τα οποία είναι με Ιρλανδία και Ολλανδία. 13 Οκτωβρίου είναι με την Ιρλανδία στο Δουβλίνο και 16 Οκτώβριο με την Ολλανδία στο... στην Οπαπαρίνα. Στην Οπαπαρίνα, στην Νέα Φιλαδέλφεια. Να πούμε έτσι και στους φίλους τηλεθεατές ότι η εθνική μας ομάδα
ξεκίνησε δυνατά παίρνοντας νίκες κόντρα στο Γιβραλτάρ και τις δύο αναμετρήσεις. Κατόπιν ηττήθηκε από Γαλλία δύσκολα 1-0. 1-0 με μια φάση αμφισβητούμενη τότε, με τον Μαύρο πάνω. Από την Ολλανδία πιο εύκολα με 3-0, με όλα τα γκολ να έρχονται στο πρώτο μισάωρο περίπου του παιχνιδιού. Και μάλιστα είχε κατηγορηθεί τότε ο Γκουστάβο Πογκίτ για τις επιλογές που έκανε για αυτό το παιχνίδι. Μην ξεχνάμε ότι πλέον δεν αποτελεί μέρος της εθνικής ομάδας ο Κώστας Φορτούνης, ένας παίκτης ο οποίος... Ναι. Και σήμερα είχαμε τις επόμενες κλήσεις για τα δύο παιχνίδια με Ιρλανδία και Ολλανδία. Έχουμε κάποια έκπληξη. Επιστρέφει ο Γιάννης Κωνσταντέλιας του ΠΑΟΚ, ο οποίος είχε συζητηθεί μάλλον πάρα πολύ ο αποκλεισμός του από τις προηγούμενες αποστολές. Να πούμε ότι είναι μαξί, είναι και ένα τραγεραφικό. Ωστόσο έμεινε πάλι εκτός ο Τάσος Δουβίκας, που έχει σκοράρει δύο φορές με τη Θέλτα σε δύο διαδοχικά παιχνίδια στην Πριμέρα Ντιβιζιόν. Το πρώτο ήταν με την Μπαρτσελόνα. Και το προχθές με τη Λας Πάλμας. Έδωσε το προβάδισμα στη Θέλτα, αλλά η Λας Πάλμας το γύρισε με δύο γκολ το τελευταίο δεκάλεπτο. Μάλιστα υπήρχε και ένα τραγελαφικό γεγονός. Κάνει λίγο εντύπωση ο αποκλεισμός του ενός παίκτη που έχει βάλει δύο γκολ στην Πριμέρα Ντιβιζιόν. Βέβαια από την άλλη θα σου πει κάποιος ότι υπάρχει ο Παυλίδης, ο οποίος και αυτός σκοράρει κατά ρηπάς. Σε φανταστική κατάσταση, όντως, βέβαια σε ένα, όχι σε χαμηλότερο επίπεδο πρωτάθλημα, αλλά εντάξει, στην Ολλανδία. Είναι πιο ανοιχτές οι άμυνες. Μπορεί να σκοράρει. Καλό καλύτερο ο Παυλίδης το συστάμα, αλλά θα μπορούσε να είναι και ο δεκαστής. Εν τω μεταξύ, αυτό που ξεκίνησα να λέω είναι ότι είχαμε ένα τραγελαφικό γεγονός με τις κίτρινες κάρτες, τις οποίες δεν είχαν πάρει χαμπάρι οι Κωνσταντινίδης και Φίσας, οι δύο άνθρωποι του τεχνικού team, ως τεχνικοί διευθυντές μάλιστα. Ας το θεωρήσουμε μία κακοτοπιά. Μία τυχαία... Ναι, ένα τυχαίο γεγονός. Ακριβώς. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά το πρωτάθλημα, είπαμε για τις επόμενες αγωνιστικές και βλέπω ότι αυτό που έλεγες νωρίτερα για τις ελληνικές ομάδες οι οποίες μετέχουν και στην Ευρώπη, νομίζω ότι κάπου έχουν χάσει τον προσανατολισμό τους στο πρωτάθλημα. Σου λέει, θέλω να κάνω τη διάκριση στην Ευρώπη και αν τυχόν μπορέσω να περάσω από κάποιες δύσκολες έδρες όπως είναι για παράδειγμα το Ηράκλειο ή... Το Γκάνης Βικελίδης ή κάποια άλλα. Χρήστο, όλες οι ομάδες κάνουν αυτή τη διαχείριση σε όλη την Ευρώπη. Απλά εμάς μας κάνει εντύπωση γιατί τα προηγούμενα χρόνια δεν τις είχαμε τις ομάδες να συμμετέχουν σε ευρωπαϊκούς ομίλους πριν του Ολυμπιακού. Και κάπου είχαν καλομάθει. Ναι, και, είχαν και προετοίμαζαν ένα παιχνίδι την εβδομάδα. Τώρα... Και μάλιστα θα σταθώ σε μια κουβέντα που είχε πει σε... Όλες οι ομάδες πάνε στη διαχείριση και πρέπει να πάνε στη διαχείριση. Δεν μπορεί να παίξει με μια ενδεκάδα Δευτέρα, Πέμπτη, Κυριακή. Όχι βέβαια, γιατί θα υπάρχει και η κούραση η σωματική, αλλά κυρίως η πνευματική. Και γι' αυτό τα ρόστερ έχουν 25, 27 και 28 παίχτες. Να παίξουν όλοι. Και μάλιστα θυμάμαι μια δήλωση που είχε κάνει προ λίγο καιρού ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ο οποίος έλεγε ότι... Είναι ευτυχία για μας, λέει, στον Παναθηναϊκό, να έχουμε συνεχόμενα παιχνίδια. Φυσικά, αν το άκουγες αυτό από τον συγκεκριμένο προπονητή πριν από 2-3 χρόνια, θα έλεγες και γι' αυτό ο Παναθηναϊκός, γιατί το λέει. Και γι' αυτό ο Παναθηναϊκός μεγάλωσε το ρόστερ του και γι' αυτό ο Ολυμπιακός έχει βρει ρόστερ και γι' αυτό η ΑΕΚ έκανε μεταγραφές για να αντέξει σε αυτούς τους ρυθμούς. Το ίδιο και ο ΠΑΟΚ. Πεδίο, δόξη λαμπρό, να παίξουν όλοι. Ακριβώς. Και είναι κάτι το οποίο αρέσει και σε εμάς. Όχι μόνο στο δημοσιογραφικό κομμάτι, αλλά κυρίως ως φιλάθλους. Να βλέπουμε γεμάτα ρόστερ, να βλέπουμε παίκτες επίπεδου όπως είναι για παράδειγμα ο Τσούμπερ, όπως είναι ο Μπερνάρ, όπως είναι ο Γιώβιτς, ο οποίος πήγε στον Ολυμπιακό. Γιώβιτς, συγγνώμη. Οι παίκτες του ΠΑΟΚ, ο Τάισον. Βλέπεις ο Ζίβκοβιτς που είναι. Ο Ζίβκοβιτς. Ο Μεϊτέ που ήρθε λίγο πιο αργότερα και προσπαθεί να μπει, ο Ντεσμπότοφ. Είναι παίκτες οι οποίοι πραγματικά κάνουν τη διαφορά. Ναι, φυσικά. Ακόμα και ο Λουίς Φελίπε στην ομάδα του Όφη, είδαμε χθες με το σκορ που άνοιξε στο Ηράκλειο, έκανε τη διαφορά. Φυσικά. Ή ο Ντίκο. Ή ο Ντίκο, ναι.
Λοιπόν, τι θα έλεγες τώρα να περάσουμε στα ξένα πρωταθλήματα, να δούμε τι κίνηση. Να πούμε, να πούμε για τα ευρωπαϊκά της Πέμπτης. Να πούμε αφού εξαντλήσουμε τα πρωταθλήματα. Εντάξει, να πούμε ποιους παίζουν οι ελληνικές ομάδες. Γι' αυτό. Να πούμε το όλο το πρόγραμμα. Ναι. Γι' αυτό καλύτερα. Λοιπόν, ξεκινάμε όμως πάντα από την Γυραιά Αλβιών, από την Αγγλία, εκεί όπου είχαμε την 7η αγωνιστική. Στα αποτελέσματα Nottingham Sheffield United 2-1, Fulham Bradford 0-3, Liverpool Bournemouth 3-1, Wolves Brighton 1-4, Tottenham Manchester United 2-0, City Newcastle. Oh, συγγνώμη, έχουμε πάει πολύ πίσω για κάποιο λόγο. Τι έγινε, και μου έκανε εντύπωση, λέω, τι έγινε. Λοιπόν, από την αρχή. Γιατί είχαμε ένα τεχνικό πρόβλημα. Aston Villa Brighton 6-1. Βαριά ήταν αυτή για τους Γλάρους. Και συνεχόμενες ήττες για την ομάδα της αντίπαλου ΣΑΕΚ. Μια ΑΕΚ η οποία είχε περάσει θριαμβευτικά από την έδρα της Brighton, επικρατώντας με 3-2 στην πρεμιέρα των ομίλων του Europa League. Bournemouth Arsenal 0-4, Everton Luton 1-2. Σημαντική νίκη για τους νεοφώτης τους. Manchester United Crystal Palace 0-1. Ομάδα με δύο πρόσωπα η Manchester United. Μπορεί να κάνει ευρωπαϊκή νίκη στο οποιοδήποτε αντίβαλο, αλλά στο αγγλικό πρωτάθλημα κάνει αρκετές γκέλες. Κάτι που έχει ξεσηκώσει και τους φιλάθλους εκεί πέρα. Newcastle Burnley 2-0. West Ham Sheffield United 2-0. Wolves Manchester City 2-1, αυτό που λέγαμε νωρίτερα. Η City η οποία έβαλε... επιτρέπεται να κάνει και γκέλες. Η οποία Wolves έβαλε δύο γκολ με δύο τελικές προσπάθειες. Δηλαδή... ναι, από τη μία ομάδα ξέρεις ότι υπάρχει ο Έντιν Χάλαντ, ο οποίος είναι πραγματικά φόβητρο για όλες τις αντίπαλες άμυνες, και μία εκ των ομάδων που μπορεί να σου κάνει μία τελική ή δύο σε ένα ολόκληρο παιχνίδι να παίρνει και τη νίκη. Αυτό είναι το οξύμορο της υπόθεσης. Tottenham Liverpool 2-1. Σημαντική νίκη για τους Λοφρέζους. Σε επεισοδιακό παιχνίδι. Ακριβώς, με αποβολή για την Liverpool. Δύο αποβολές για την Liverpool. Αρκετά νεύρα από τον Jurgen Klopp στον πάγκο. Με γκολ της Liverpool που έπρεπε να μετρήσει και μπήκανε λάθος οι γραμμές στο offside. Αυτό δηλαδή δεν γίνεται στο ελληνικό πρωτάθλημα μόνο. Ναι, γίνεται παντού, εντάξει. Ακόμα και η τεχνολογία. Ναι, γιατί μας λέγανε ότι συμβαίνει μόνο στο ελληνικό πρωτάθλημα. Και ακόμα και η τεχνολογία τη χειρίζεται ανθρώπινο χέρι. Nottingham Forest Bradford 1-1 και Fulham Chelsea 0-2. Πρώτη νίκη για την Chelsea. Δεύτερη νίκη στη σεζόν. Πρώτη εκτός. Ναι, και μετά από κάποιο καιρό. Νομίζω ότι η ομάδα της Chelsea προσπαθεί να βρει ακόμα τα πατήματά της. Πέρυσι είχε μια σχετικά μέτρια προς καλή χρονιά. Χάλια χρονιά. Καλή πέρυσι... προς τα δεδομένα των οπαδών της Chelsea. Χάλια. Η Chelsea πέρυσι ήταν σε... Για μας όμως που την ακολουθούμε... Σε κάκιστη κατάσταση. Και παρά τις μεταγραφές που έκανε το Γενάρη, πήγε ακόμα χειρότερα. Και άμα είχε 4-5 αγωνιστικές στο... Το πρωτάθλημα ακόμα προλάβαινε και να. Ξέρεις ότι. Προλάβαινε και να υποβιβαστεί. Αρκετοί φίλοι που μπορεί να μας βλέπουν, να θυμίσουμε κιόλας ότι είσαι στο matchmoney.gr, στο site. Αλλά... Ναι, και στην εφημερίδα matchmoney. Εγώ ταυτόχρονα επεξεργάζομαι κάποια άρθρα στο κουβανέζο.gr, εκεί όπου δίνουμε όσο μπορούμε τις δικές μας προβλέψεις. Και μάλιστα μία εκ των ομάδων που με είχε δυσκολέψει πέρυσι ήταν η Chelsea. Ναι, γιατί σε δυσκόλεψε στη λογική ότι έχει κάνει τόσες μεταγραφές, λες τώρα θα κερδίσει, δεν κέρδιζε ποτέ. Ναι, και με παίκτες επίπεδου... Και με πάρα πολλά χρήματα, μιλάμε. Βέβαια, εντάξει, έβρισαν και τρόπους να παρακάπτουν και το financial fair play. Ναι, αυτό νομίζω είναι ένα πράγμα το οποίο... Έχει επηρεάσει αρκετό κόσμο. Πάμε λοιπόν και στη βαθμολογία, η οποία βρίσκει την Manchester City να προπορεύεται με 18 βαθμούς. Ακολουθούν η Tottenham με την Arsenal, οι δύο λονδρέζικες ομάδες με 17. Liverpool 16, 15 για Aston Villa Brighton, 13 για τη West Ham, 12 η Newcastle, 11 η Crystal Palace, και από εκεί κάτω έχουμε Manchester United με 9, 8 η Chelsea με την Nottingham και τη Fulham,
7 για την Brentford και τη Wolves, 4 για την Everton και τη Luton, 3 για την Bournemouth και οι ομάδες που δεν έχουν πείσει για τίποτα τη φετινή σεζόν είναι η Burnley και η Sheffield United με μόλις 1 βαθμό. 2 από τις 3 νεοφώτιστες. Ακριβώς. Μεταφερόμαστε λίγα χιλιόμετρα πιο πάνω και πάμε στην Γαλλία, εκεί όπου είχαμε την 7η αγωνιστική, Strasbourg-Lens 0-1, Clermont Paris Saint-Germain 0-0. Ένα άσχημο αποτέλεσμα αυτό για τους Παριζιάνους, και οι οποίοι βλέπουν σιγά σιγά και τους αντιπάλους να έχουν μικρύνει την ψαλίδα. Ήταν έκπληξη γιατί η Clermont είχε μέχρι αυτήν την αγωνιστική είχε τη χειρότερη άμυνα στο πρωτάθλημα και η Παρί δεν κατάφερε να παραβιάσει την αιστεία. Να σκοράρει βάρος της. Μονακό Μαρσέι στο μεγάλο ντέρμπι 3-2 υπέρ των Μονεγάσκων. Ρεμς Λιόν 2-0. Ήταν για την αντίπαλο της ΑΕΚ στο μία Μαρσέη, η οποία έτσι... Στον τεμπούτο του Τζενάρο Κατούζο, στην τεχνική ηγεσία της Μαρσέη. Ο οποίος έχει υπογράψει συμβόλαιο, βάζοντας ως στόχο να βγει μέσα στην τετράδα. Αλλιώς λέει, θα πάρω το καπελάκι μου και θα φύγω. Ήταν η δήλωση του Τζενάρο Κατούζο, ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος τον μάθαμε για τον ιδιόρυθμο χαρακτήρα του. Πέρασε και από τα μέρη μας, από τον Όφη. Είχε κάποιες ωραίες ατάκες, οι οποίες αν ψάξετε στο YouTube θα τις βρείτε. Είναι εγώ, τέλος πάντων, Να πούμε ότι η Μαρσέγγ έχει πάρει την κάτω βόλτα το τελευταίο διάστημα, γιατί συνέβησαν πολλά μετά τον αποκλεισμό από τον Παναθηναϊκό στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Και την απέτηση των οπαδών της να απολυθεί και να απομακρυνθεί ο προπονητής Μαρθελίνο, όπως και ο Γιάννη. Μετά είχε αναλάβει υπηρεσιακός ο Αμπάλ Ντοναντό, ο οποίος δεν κατάφερε να μπει έτσι στην ουσία των πραγμάτων, γνώρισε και αυτός κάποια ανεπιτυχή αποτέλεσματα και ήρθε τον Τζενάρο Γκατούζο για να σώσει τουλάχιστον κάπως τα προσχήματα. Να θυμίσω ότι η Μαρσέιγ, αυτό που είπε και ο Γιάννης, βρίσκεται στον όμιλο της ΑΕΚ, απέσπασε μάλιστα στην πρεμιέρα ισοπαλία 3-3 από τον Άγιαξ. Στα υπόλοιπα αποτελέσματα είχαμε Rennes Lyon 2-0, Toulouse Metz 3-0, Nice Brest 0-0, Havre Lille 0-2, Lorient Montpellier 0-3 και Rennes Nantes 3-1. Στη βαθμολογία βρίσκουμε τη Μονακό να είναι συγκάτοικος της Brest με 14 βαθμούς. Brest η οποία είναι η μέχρι στιγμής εκφάριστη έκπληξη. Έχουμε από εκεί κάτω τη Rennes και τη Nice να έχουν 13. Paris Saint-Germain έχει 12 βαθμούς, 11 για τη Ρεν και τη Λίλ, 10 για τη Στρασβούρ, 9 για Μοντελέ, Χαύρι, Τουλούζ και Μαρσέη. Ένας μικρός χαμός. Αλλά είναι αυτό, βλέπεις τώρα ότι στη Γαλλία είναι όλοι μπορούν να κερδίσουν όλους. Και μάλιστα τα τελευταία χρόνια έχουμε δει αυτές τις ανακατατάξεις, δηλαδή τη Μαρσέη που μπορεί πέρυσι να τη βλέπαμε στην πρώτη τετράδα, ξαφνικά τη βλέπουμε να είναι στην 12η θέση. Είναι μικρές αποστάσεις. Αλλά θα μου πεις είναι μικρές, γιατί είναι ένα βαθμό πίσω από τη Στρασβούργη, η οποία είναι στην 8η θέση και από εκεί πέρα όλα γίνονται. Μετά τη Μαρσέγγε έχουμε τις Ναντ και Μέτς να έχουν από 8 βαθμούς, η Λάνς έχει 7, 6 για τη Λοριάν και τελευταίες η Κλερμόν με τη Λιόν με 2 βαθμούς. Λιόν νομίζω ποτέ στα χρονικά δεν την έχω δει τόσο χάλια. Σε κάποιες την κατάσταση. Μια ομάδα και που παρά την αλλαγή προπονητή. Και όχι μόνο αυτό. Και μια ομάδα με πολλά λεφτά. Και ανέλαβε ο Ιταλός εκεί, ο Φάμπιο Γκρόσο. Αλλά και πάλι έχει κάνει δύο ήττες σε δύο παιχνίδια. Να πούμε μάλιστα για μία εκ των αντιπάλων του Παναθηναϊκού, τη Ρεν, η οποία είχε και αυτή νικήσει στην πρεμιέρα την Μακάμπι Χάιφα με 3-0. Είναι η ακριβώς επόμενη αντίπαλος του Παναθηναϊκού μετά τη Μακάμπι Χάιφα σε διπλά παιχνίδια, 26 Οκτωβρίου. Και νίκησε μετά από 5-4 ισοπαλίες, νίκησε στο πρωτάθλημα τώρα την τελευταία αγωνιστική. Κοίτα, η Ρεν είναι μια ομάδα όμως που δεν φαντάζει ως ένα από τα φαβόρη. Ναι, μεν έχει καλά οικονομικά δεδομένα με έναν από τους πιο πλούσιους ανθρώπους
στη Γαλλία αλλά και σε όλο τον κόσμο. Είναι μια ομάδα η οποία προσέχει πολύ τις υποδομές, έχει βγάλει αμέτρητους παίκτες. Καμαβιγκά είναι ένα από τα τελευταία αστέρια που έχουν περάσει από την έδρα της ΕΡΕΝ. Και φυσικά περιμένουμε να δούμε πώς θα είναι και τα παιχνίδια κόντρα στον Παναθηναϊκό, γιατί πολλοί έχουν πει, μεταξύ των οποίων και ο υποφαινόμενος, ότι θα είναι το σημείο κλειδί για τον όμιλο του Παναθηναϊκού για να μετρήσουμε τη ΡΕΝ. Από τη Γαλλία να περάσουμε στην Bundesliga, εκεί όπου είχαμε την έκτη αγωνιστική. Στα αποτελέσματα Hoffenheim Dortmund 1-3, Wolfsburg Eintracht 2-0, μία εκ των αντιπάλων του ΠΑΟΚ, την Eintracht, Mainz Leverkusen. Μία εκ των αντιπάλων, την προσεχή αντιπάλων. Την προσεχή αντιπάλων. Του ΠΑΟΚ, την Πέμπτη, στη Ντούμπα, Mainz Leverkusen 0-3, Κολονία Στουτγκάρντ 0-2, Bochum Gladbach 1-3, Heidenheim Union Βερολίνου 1-0, Λειψία Μπάγκερ Μονάχου 2-2, στο ντέρμπι της αγωνιστικής. Μια Μπάγκερ η οποία έχει φέτος ως αιχμή του δόρατος τον Χάρι Κέιν, ένα παίκτη ο οποίος άφησε το αγγλικό πρωτάθλημα με πολύ καλές εμφανίσεις με την Τότεναμ αλλά και την Εθνική Αγγλίας. Έχει ξεκινήσει πολύ δυνατά, σκοράρει σχεδόν σε κάθε αγωνιστική. Δεν χρειάστηκε χρόνο προσαρμογής. Ακριβώς. Και από την άλλη η Λειψία είναι πάντα μια ομάδα η οποία από τη στιγμή που τη μάθαμε όλοι συγκαταλέγεται πάντα στις ομάδες της κορυφής. Πώς το έχει καταφέρει αυτό, γνωρίζει καλύτερα ο προπονητής της. Λογικό. Darmstadt Werder Bremen 4-2 στο σκορ της ημέρας και Freiburg Augsburg 2-0. Freiburg, μία εκ των αντιπάλων του Ολυμπιακού. Η πρώτη αντίπαλος του στον όμιλο που πέρασε την φορά από τον Γιώργο Καραϊσκάκη με 3-2. Ακριβώς. Και μάλιστα έκανε το 2-2 απέναντι στον Ολυμπιακό γιατί είχε επικρατήσει και πέρυσι. Και πέρυσι, πιο εύκολα τότε. Φέτος ο Ολυμπιακός είναι πολύ πιο βελτιωμένος. Απλά ακόμα και δεν έχει. Και θα μπορούσε να πάρει και αποτέλεσμα. Δηλαδή ήταν κόντρα στη ροή. Κάπου νομίζω ότι ήταν και λίγο χαλαρό στα πρώτα αναγνωστικά λεπτά με την Φράιμπουργκ. Δέχτηκε από τα τρία γκολ, τα δύο ήταν προσφορά. Από λάθη τη άμυνα. Προσφορά τη άμυνα. Οπότε. Ενώ επιθετικά έκανε πάρα πολύ καλά πράγματα ο Ολυμπιακός τότε. Αλλά... Νομίζω ότι ένα από τα πράγματα που πρέπει να κοιτάξει ο Ολυμπιακός είναι την άμυνά του. Γιατί από το χώρο της μεσαίας γραμμής και μπροστά είναι μία από τις καλύτερες ομάδες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Πολύ ποιοτικός. Στην βαθμολογία έχουμε τη Leverkusen στην κορυφή με 16 βαθμούς, ακολουθούν τη Stuttgart με 15, Bayern και Dortmund με 14. Θυμάμαι την σαν τώρα, όταν έλεγα την περσινή βαθμολογία αντίστοιχα, που η Bayern πάλι είχε ξεκινήσει κάπως... Δεν θα έλεγα τη λέξη στραβά, απλά βρήκε τα πατήματά τους. Βέβαια η Dortmund τότε ήταν πολύ πιο δυνατή. Τη έβαζε συνέχεια δύσκολα. Και στο τέλος η Dortmund αυτοκτόνησε. Ακριβώς, στο τελευταίο λεπτό. Κάνοντας από τη Mainz στη τελευταία αγωνία, μάλλον φέροντας οπαλία με τη Mainz. Ενώ χρειαζόταν τη νίκη χωρίς να την ενδιαφέρει και τι θα κάνει η Bayern την ίδια ώρα. Αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να ήταν και στον goal average που παίζονταν εκτός από την βαθμολογία. Και όχι, ήταν. Ναι, ήταν. Αν δεν δεχόταν τον γκολ από τη Mainz, θα το παίρνε. Η Λειψία είναι στην 5η θέση με 13 βαθμούς. Ακολουθούν Hoffenheim και Wolfsburg με 12. Η Freiburg είναι σχεδόν στη μέση της βαθμολογίας με 10 βαθμούς. Και από εκεί κάτω έχουμε την Eintracht με 7, όσους έχει και η Heidenheim. 6 για την Union Βερολίνου και την Werder. 5 για την Gladbach και την Augsburg. 4 για την Darmstadt. Bochum 3 και Κολονία και Mainz από ένα βαθμό. Μάλιστα η Mainz είναι μια ομάδα η οποία έχει καταφέρει να χάσει σχετικά δικά της παιχνίδια. Ενώ μπαίνει δυνατά από την αρχή, με το που δέχεται γκολ γίνεται άλλη ομάδα. Ίσως την καταράστηκε η Dortmund που τη στέρισε το πρωτάθλημα πέρσι. Προφανώς κάτι έχει γίνει μεταξύ. Δεν έχει ξεκινήσει καλά. Είπαμε για Αγγλία, Γαλλία και Γερμανία και πάμε σιγά σιγά προς την Ισπανία, εκεί όπου πλέον είμαστε στην 8η αγωνιστική. Μια αγωνιστική η οποία ξεκίνησε με το παιχνίδι της Μπαρτσελόνα κόντρα Σεβίλη, μια αγωνιστική νίκη για τους Καταλανούς με 1-0 από αυτόν τον γκολ του
του Ράμος. Ένας παίκτης ο οποίος με το που επέστρεψε στην ομάδα που ανδρώθηκε έχει ακούσει τα εξαμάξεις από τους οπαδούς. Γι' αυτός ιδιόρυθμος χαρακτήρας, τον γνωρίσαμε αρκετά καλά, νομίζω, τον Σέρχιο Ράμος. Στα άλλα παιχνίδια είχαμε και τα Τάφε Villarreal 0-0. Γέλαγε την ομάδα της Villarreal, αντιπάλου Παναθηναϊκού, η οποία έχασε στην πρεμιέρα στο ΆΚΑ με 2-0. Εκεί βέβαια πλήρωσε και την αστοχία του προπονητή της, ο οποίος κάποιο όνειρο είχε δει εκείνο το βράδυ και άφησε στον πάγκο βασικά στελέχη της ομάδας. Και όταν, η οποία Villarreal είναι η μόνη που έπαιξε, η δεύτερη μάλλον που έπαιξε στο ΆΚΑ μετά την Τράκα. Γιατί το μετά ΆΚΑ, το ΆΚΑ, όπως το, θα πούμε και συνέχεια, μας αφήνει χρόνος μάλλον. Αν λάβουμε υπόψη αυτό που διάβαζα εχθές, ότι τόσο το ποδοσφαιρικό γήπεδο του ΆΚΑ όσο και το ποδηλατοδρόμιο θα ανοίξουν τις πύλες τους ξανά στο τέλος 24, άσε, δεν λέω κάτι άλλο. Και τα Τάφε Villarreal είπαμε 0-0, Βαγεκάνο Μαγιόρκα 2-2, Κυρώνα Ρεάλ Μαδρίτης 0-3. Εύκολη θεωρητικά νίκη για την ομάδα της Ρεάλ. Sociedad Athletic Bilbao 3-0, Αλμερία Γρανάδα 3-3, Αλαβές Οσασούνα 0-2, Ατλέτικο Μαδρίτης Κάντιφ 3-2, Μπέτις Βαλένθια 3-0 και Λας Πάλμας Θέλτα 2-1, παρότι σκόραρε ο Τάσος Βίκας. Στη βαθμολογία η Ρεάλ είναι πρώτη με 21 βαθμούς, νιώθει την καυτή ανάσα της Μπαρτσελόνα, η οποία έχει 20, 19 βαθμούς για τη Χιρόνα, 16 για την Ατλέτικο Μαδρίτης, 15 για τη Sociedad, 14 για την Bilbao και έχουμε μετά Μπέτις και Βαγεκάνο με 12 βαθμούς. Στους 10 είναι η Βαλένθια με την Οσασούνα, 9 βαθμούς για Χετάφε και Κάντιφ, 8 η Villarreal με την Las Palmas, Σεβίλη, Μαγιόρκα και Αλαβές έχουν από 7 βαθμούς, στους 5 είναι η Θέλτα με τη Γρανάδα και στους 3 τελευταία η Αλμερία. Μία Villarreal η οποία προσπαθεί να σώσει τα προσχήματα, την κατάσταση εκεί πέρα στην Ισπανία. Μέτρια αρκετά μέχρι να αλλάξει τον προπονητή, τον Πακετά, αν δεν κάνω λάθος, λέγεται. Και φυσικά το ευτύχημα ήταν ότι ο Παναθηναϊκός την πέτυχε στην κατάλληλη περίοδο, πήρε την νίκη που ήθελε και βρίσκεται επικεφαλής του ομίλου του στο Europa League. Πάμε και στην δικιά σου, στο δικό σου πρωτάθλημα, το Ιταλικό, εκεί όπου είχαμε επίσης την 7η αγωνιστική. Λέτσε Νάπολη 0-4, Μίλαν Λάτσιο 2-0, Σαλερνιτάνα Ίντερ 0-4. Με Λαουτάρο Μαρτίνες να μπαίνει αλλαγή και να σκοράρει και τα 4 γκολ. Που κάτι που δεν έχει γίνει ποτέ στο Ιταλικό, γιατί δεν ξέρω για πόσο, για πόσα άλλα προαθλήματα θα είναι ρεκόρ αυτό. Ο μόνος όμως που το έχει κάνει στην Ελλάδα είναι ο Χριστόφας Ζέχα με 5 γκολ. Παναθηναϊκός Πανιώνιος 5-3. Να μπει ως αλλαγή. Όχι ως αλλαγή, αυτό βασικός. Λέω, αυτό λέω. Αλλαγή 4, όχι. 4, 5 και 6 έχουν βάλει πολύ, αυτό λέω. Αλλά το να μπει αλλαγή για 4, αυτό, όχι. Αυτό είναι λέω. Τουλάχιστον όσο θυμάμαι εγώ, δεν έχει μπει κάποιος. Για την Ιταλία είναι σίγουρα ρεκόρ, για... Για τη Γερμανία μπορεί ή την Αγγλία. Δεν ξέρω για πόσα άλλα προαθλήματα. Αλλά και ποιοι ως 1-2, παραπάνω δεν νομίζω. Μπολόνια Έμπολη 3-0, Ουντινέζε Τζένοα 2-2, Αταλάντα Γιουβέντους 0-0, Ρώμα Φροσινόνε 2-0, επιστροφή στις νίκες για τους Τζιαλορώσι. Έπειτα από αρκετό καιρό είχε και κάποια γκρίνια κερκίδα προς τον Μουρίνιο για κάποιες ήττες που είχαν κάνει το τελευταίο διάστημα. Σασουόλο Μόντσα 0-1, Τωρίνο Βερόνα 0-0 και Φιωρεντίνα Καλιάρι 3-0. Τα τρία τελευταία μάτς γίνανε χθες. Στη βαθμολογία βρίσκουμε τις δύο συμπολίτες από το Μιλάνο, Ίντερ και Μίλαν να έχουν από 18 βαθμούς. Μάλιστα η Ίντερ είχε επικρατήσει το μεταξύ τους παιχνίδι στο ντέρμπι του Ντέλα Μαντονίνα 5-1. Και είναι η μοναδική κατά τους Μίλαν αυτή. Ακριβώς. Και η απώλεια βαθμών. Στο βαθμό είναι στην κορυφή της ομάδας. Βέβαια έχει καλύτερο goal average η Ίντερ. Λόγω και της νίκης στο... Νάπολη έχει 14 βαθμούς, όσους και η Γιουβέντους και η Φιωρεντίνα. Αταλάντα έχει πέσει στους 13 στην έκτη θέση. Λέτσε 11, 10 για την Πολώνια, 9 για Φροζινόνε, Τωρίνο, Σασουόλο, Μόντσα. 8 για τη Ρώμα, την Τζένοα και τη Βερόνα.
7 για τη Λάτσιο, 4 για την Οντινέζε και Σαλερνιτάνα Έμπολη έχουν 3 βαθμούς και τελευταία η Κάλιαρη με 2 βαθμούς. Κάλιαρη η οποία έχει στον πάγκο της τον Κλάουντιο Ρανιέρη, έχει 2 Έλληνες στη σύνδεσή της, αλλά ακόμα δεν νομίζω να βρει τον τρόπο να περάσει τουλάχιστον κάποιες ομάδες που βρίσκονται στη ζώνη του υποβασμού. Την Κυριακόπουλο. Κάλια. Συγγνώμη, ναι, είναι το Λυκογιάννη. Χατζηδιάκο. Η Κάλια έχει τον Χατζηδιάκο. Λυκογιάννη. Ναι. Ο Λυκογιάννης παίζει στην Πολόνια. Ναι, γιατί ήταν κοντά στο να γίνει το deal με την Κάλια. Και ο Κυριακόπουλος είναι στη Μόντσα από πότε. Ο οποίος άφησε τη Σασουόλο μετά από αρκετά χρόνια και είπε να βρει μια ομάδα η οποία μπορεί να του ταιριάσει καλύτερα. Ο Κυριακόπουλος πέρυσι και το διδανικό στην Πολόνια. Και φέτος δώθηκε πάλι δανεικό στη Μόντσα. Η ομάδα πάντως που πέραν των δύο ομάδων του Μιλάνου, η ομάδα που φέτος με έχει κερδίσει είναι η Φιωρεντίνα. Ναι, είναι στον τρίτο χρόνο του Βιτσέτζο Ιταλιάνο στο μπάγκο της. Είναι μια ομάδα που παίζει επιθετικό ποδόσφαιρο ανεξαρτήτως αντιπάλου και έδρας. Μπορεί να πει πράγματα φέτος για να διεκδικήσει κάτι καλύτερο από μια απλή συμμετοχή στο Conference League που παίζει τα δύο τελευταία χρόνια και πέρσι έφτασε και στο τελικό του, κάνοντας τον τρόπο από την West Ham. Ένα στατιστικό στοιχείο έχει να κάνει με την Κάλιαρη, η οποία Κάλιαρη έχει μόλις 2 γκολ στο πρωτάθλημα, ένα στην αρχή τη σεζόν και ένα την προηγούμενη εβδομάδα απέναντι στην Μίλαν. Παίζει ένας παίχτης. Ακριβώς. Και είναι μια ομάδα η οποία πραγματικά για μένα τουλάχιστον δεν αξίζει σε αυτή τη θέση. Γιατί και καλό προπονητή έχει τον Κλάουντιο Ρανιέρη. Παίχτες ελπιδοφόρους με έναν 29χρονο φορ ο οποίος... Απλά η Κάλιαρη είναι σε μια κατάσταση στην οποία τρεις μέρες πριν αρχίσει το πρωτάθλημα, πριν αρχίσει η σεζόν, τραυματίστηκε σοβαρά ο περσινός πρώτος σκόρερ. Στην Β' Εθνική βέβαια, που ήταν και ο πρώτος σκορ του πρωταθλήματος, ο Γιανλούκα Λαπαντούλα, Περουβιανός διεθνής, με 28 γκολ πέρσι και τραυματίστηκε τρεις μέρες πριν αρχίσει το... από εκεί πέρα νομίζω ότι είναι... Μπήκε στο χειρουργείο, έκανε χειρουργείο, επιστρέφει τον άλλο μήνα αυτός, αλλά... Είναι και θέμα ψυχολογίας από εκεί και πέρα στην ομάδα. Και έχει, η ομάδα που είχε μάθει να στηρίζεται σε αυτόν για το σκοράρισμα και ξαφνικά βρέθηκε χωρίς τον πρώτο σκορ. Πήγε η Κάλιαρη μετά να το καλύψει παίρνοντας παίχτες δανεικούς από μεγάλες ομάδες όπως τον Σομούροντοφ από τη Ρώμα ή τον Πετάνια από την Μόντσα, οι οποίοι δεν είχαν στο παλμαρέ τους τα πολλά γκολ, δεν είχαν σεζόν να πεις με 10 γκολ, με 12 γκολ να πεις ότι μπορεί να βασιστεί σε αυτούς. Και η ομάδα το αισθάνεται, πώς να το πω, το καταλαβαίνει ότι δεν μπορεί να βρει τα γκολ. Κοίτα, κάπου το καταλαβαίνω, γιατί όταν χάνεις ένα τέτοιο παίκτη, δεν μπορεί να καλύψει εύκολα το κενό αυτό. Είναι και ψυχολογικό για την ομάδα που είχε βασιστεί, ήξερε ότι βασίζομαι σε αυτόν για να βρω τα γκολ μου, τα περισσότερα γκολ μου. Ούτε. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα και το Champions League, το οποίο έχουμε σήμερα. Έχουμε σε εξέλιξη το Champions League, ήδη ξεκίνησαν τα δύο πρώτα παιχνίδια. Για τον τρίτο όμιλο, ναι, Union Βερολίνου Μπράγκα είναι στο 0-0 και για τον τέταρτο Salzburg Sociedad επίσης στο 0-0. Δύο ομάδες οι οποίες και το κυρίως γκρουπ των αγώνων είναι στις 10. Πρώτος όμιλος Κοπεχάγη Μπάγερ και Manchester United Γαλατά Σαράι. Εδώ με υποψία έκπληξης, γιατί η Manchester United δεν τα πάει καθόλου καλά από το ξεκίνημα της σεζόν. Ακριβώς, ακολουθεί ο δεύτερος όμιλος, ναι, με Lars Arsenal και Eindhoven Sevilla. Ένα μάτς για πολλά γκολ, εγώ πιστεύω. Θα μπορούσε να. Μόλις προηγείται η Union Βερολίνου να στο... Μια Union η οποία στο πρώτο παιχνίδι είχε χάσει στο τέλος από την Real με ένα γκολ του Jude Bellingham. Ναι, ο οποίος κάνει πράγματα και πράγματα. 94 λεπτό, αν δεν κάνω λάθος, ήταν εκείνο το γκολ. Από την άλλη, η Μπράγκα είδε την Νάπολη να της παίρνει την μπουκιά μέσα από το στόμα. Με αυτό το 88. Ακριβώς, κερδίζοντας 1-2.
Γιατί η Manchester United τα είπαμε. Νάπολη Ρεάλ το είπαμε, ότι είναι το μεγάλο παιχνίδι του ομίλου στις 10. Ναι, 10 η ώρα, Νάπολη Ρεάλ. Και μόλις προηγείται και η Sociedad. 0-1. Είσαι τυχερός τελικά. Κοίτας, μπαίνουν τα κολλάκια. Και υπάρχει ένα μάτς για το τέταρτο όμιλο επίσης, στον ίδιο όμιλο της Άρντουρκ, Ίντερ εναντίον Μπενφίκα. Μια Μπενφίκα η οποία έχει αρκετές αλλαγές, προέρχεται από νίκη βέβαια στο ντέρμπι της Πορτογαλίας με την Πόρτο. Με την Μαρία, ναι. Αλλά στο Champions League είχε χάσει το πρώτο παιχνίδι, μέσα στη Λισαβόνα από την Ζάλτσμπουργκ με 2-0. Οπότε... Χωρίς Οδυσσέα Βλαχοδήμου πλέον, ο οποίος έχει μετακομίσει. Στη Νότιχαμ Φόρεστ. Και η Μπεφίκα θα θέλει οπωσδήποτε να ρεφάρει τώρα εκείνη την ήττα, να διεκδικήσει ό,τι το περισσότερο μπορεί. Πάμε ενώ τον γκολ της Ουνιών Βερολίνου, να σου πω ότι ακυρώθηκε τελικά, προφανώς μέσω VAR. Τελικά αυτό το VAR ή θα μας κάνει πιο απλή τη ζωή ή θα μας την καταστρέψει. Ναι. Ενώ τον γκολ της Σοσιεδάδ είναι υπαρκτό, γιατί το πέτυχε ο εξτρέμτης και αρχηγός της ο Ιαρθάμπαλ. Αύριο να πούμε ότι συνεχίζεται. Bryce Mendes. Αύριο συνεχίζεται η δεύτερη αγωνιστική των ομίλων του Champions League. Έχουμε για τον πέμπτο όμιλο Ατλέτικο Μαδρίτη Φέγινορντ στις 8 παρατέταρτο. Στις 10 η Celtic θα υποδεχτεί τη Λάτσιο. Για τον έκτο όμιλο στις 10 Dortmund Milan και Newcastle. Paris Saint-Germain, ένας όμιλος θανάτου θα έλεγα. Ναι, είναι θεωρείται πιο δύσκολος όμιλος. Για τον 7ο όμιλο, Λειψία, Manchester City στις 10 και την ίδια ώρα Έρυθρος Αστέρας, Young Boys. Με την Manchester City να έχει πάρει την νίκη στο πρώτο παιχνίδι με τον Έρυθρο Αστέρα σχετικά εύκολα. Με τον Ιμπομ Χουάνγκ να είναι ένα από τα πρόσωπα τα οποία θα τον δούμε αύριο κόντρα στη Young Boys. Και για τον 8ο όμιλο, 8 παρατέταρτο, Adverb, Σαχτάρ Ντόνετσκ και στις 10 Πόρτο εναντίον Μπαρτσελώνα. Πάμε και στην Πέμπτη, η οποία αφορά τους δικούς μας εκπροσώπους. Εδώ είναι το ζουμί. Πάμε πρώτα από το Europa League. Πάμε στο Europa League, ναι. Έχουμε για τον πρώτο όμιλο 8 παρατέταρτο Freiburg, West Ham και Μπάτσκα Τόπολα Ολυμπιακός. Mm-hmm. Ολυμπιακός Σερβία, ο οποίος θέλει... Δοκιμάζεται στη Σερβία Ολυμπιακός. Στην πρωτοπόρο της Σερβίας κιόλας. Η Μπάτσκα Τόπολα, η οποία έχει καταφέρει να πάρει λεφτά από ό,τι μαθαίνω από τον Πρωθυπουργό της Ουγγαρίας. Έχει δώσει ένα ποσό κοντά στα 20 εκατομμύρια. Τη Ουγγαρία. Ναι. Έχει κάποια σχέση η Μπάτσκα τότε πολλά με την Ουγγαρία, τέλος πάντων. Μαρσέικ Μπράιτον και ΑΕΚ Άγιαξ σε 8 παρατέταρτο για τον δεύτερο όμιλο. Ευκαιρία για την ΑΕΚ. Ευκαιρία για την ΑΕΚ η να οποία κάνει το 2-2. Και η οποία και ΑΕΚ με ξεκούραση του βασικού. Ένα από τους υπόλοιπους. Ναι, και η οποία ΑΕΚ βρίσκει τον Άγιαξ σε μια κακή κατάσταση. Πολλά προβλήματα πολλά εσωτερικά. Αποδυναμωμένος ο Άγιαξ με τον τελευταίο, στον τελευταίο 1,5 χρόνο με διαρκείς πωλήσεις βασικών. Δηλαδή όποιος παίχτης είτε ξεπετάγεται είτε κάνει μια καλή σεζόν πωλείται αμέσως κορδέλα και στο αεροδρόμιο σε τιμή και βέβαια... πολύ ψηλά. Αλλά αυτό το έχει αισθανθεί η ομάδα... Και είναι αποδυναμωμένη, είναι πολύ χαμηλά στο πρωτάθλημα ο Άγιαξ. Και μην ξεχνάς τα πρόσφατα γεγονότα στο Άγιαξ Φέγενορντ. Όταν διακόπηκε το παιχνίδι. Διακόπηκε στο 0-3. 0-3 πριν βγει το ημίχρονο με τους οπαδούς του Άγιαξ να τα κάνουν γύρισμα διάμ εντός και εκτός αγωνιστικού χώρου. Έβαλαν φωτιά στο. Να μεταφέρεται την επόμενη μέρα. Μετά από λίγες μέρες έγινε το υπόλοιπο και κλεισμένο των θυρών. Και είχαμε. Την ίδια μέρα έβαλαν φωτιά και στο Άμστερνταμ, όχι μόνο στο γήπεδο. Έκαναν. Ναι, και είχαμε μετά. Επεισόδια εκτός, την αποχώρηση του τεχνικού διευθυντή. Ναι. Την αποχώρηση του Προέδρου. Κάποιες εσωτερικές έρηδες μεταξύ των παιχτών κτλ. Ναι. Και είναι σε μια κατάσταση ο Άγιαξ, την οποία η ΑΕΚ μπορεί να εκμεταλλευτεί για να κάνει το 2-2 στην έδρα της. Βέβαια, ευχής όλων είναι να κλείσουν όλα ομαλά, γιατί θα έρθουν 600 οπαδοί του Άγιαξ. Αυτό φυσικά, αυτό ακριβώς που λες, ότι πρέπει να επικρατήσει σύνεση, γιατί... Μετά από όσα έχουν δει τα μάτια μας... Προέρχεται από ένα δύσκολο καλοκαίρι, από ένα δραματικό μάλλον καλοκαίρι... Με το θάνατο του Μιχάλη Κατσούρη. Οπότε πρέπει να επικρατήσει ηρεμία. Λοιπόν, να δούμε και τους υπόλοιπους ομίλους. Τρίτος όμιλος, 8 παρατέταρτο, Μπέτη Σπάρτα Πράγας και Άρης Λεμεσού Ρέιντζερς. Με τον Άρη Λεμεσού να έχει κερδίσει τα χειροκροτήματα
της πρεμιέρας. Πολύ καλή, πολύ καλή εικόνα του Άρη Λεμεσού και από τα προβληματικά του Champions League και τώρα στο Europa League. Νομίζω η λεπτομέρεια ήταν αυτή που έκανε τη διαφορά. Θα μπορούσε ακόμα και να βρεθεί και ο ομίλου. Τέταρτο όμιλο, 8 παρατέταρτο, Sporting Λισαβόνα, Αταλάντα και Ράκοφ εναντίον του Στουρμγκράτ. Στι 10 για τον πέμπτο όμιλο, Liverpool, Union, Saint-Gilloise και Toulouse Lincher. Με την Lincher να έχει βάλει δύσκολα στο πρώτο παιχνίδι κόντρα στη Liverpool, αλλά στο τέλο να χάνει. Από μια καλύτερη Λίβερπουλ. Villarreal Ρεν στις 10 και Maccabi Haifa Παναθηναϊκός για τον έκτο όμιλο. Παναθηναϊκός ο οποίος θέλει με νίκη του στη Haifa να εξασφαλίσει τουλάχιστον το Conference League. Με νίκη στη Haifa, ναι, θα κάνει σοβαρό βήμα για το Conference League, δηλαδή, που είναι η τρίτη θέση. Ακριβώς. Του ομίλου. Και αν φύγει από το Ισραήλ με νίκη, κοιτάζει πολύ σοβαρά ακόμα για τη... Ακόμα τα δύο παιχνίδια με τους Γάλλους θα είναι το σημείο κλειδί. Για τον 7ο όμιλο στις 10, Ρώμα Σερβέτ και Σλάβια Πράγα Σέριφ. Σέριφ η οποία είναι ομάδα ένιγμα για μένα. Πότε θα τη δεις καλή, πότε θα τη δεις πραγματικά να χάνει τα αυγά και τα πασχάλια. Και πάμε στο τελευταίο γκρουπ, το 8ο, που έχει δύο αναμετρήσεις, 10 η ώρα, Χάκεν εναντίον Κάραμπαχ και Μόλντε εναντίον Λεβερκούζεν. Για το Conference League έχουμε για τον πρώτο όμιλο 8 παρατέταρτο Ολύμπια, Σλόβαν Μπρατισλάβα και Κλάκσβικ Λίλ. Την ίδια ώρα για το δεύτερο όμιλο Μπρέιταμπλικ, Ζόρια Λούχανς και Γάνδη Μακάμπι Τελαβίβ. Στις 5.30 Αστάννα Βικτόρια Πιλιζέν και Μπαλκάνι Δυναμό Ζάγκρεμπ στις 8 παρατέταρτο για το τρίτο όμιλο. Τέταρτο όμιλο στις 8 παρατέταρτο, Bodo Glimt, Club Brugge και Besiktas Lugano. Πέμπτος όμιλο στις 10, Alkmaar, Legia Varsovias και Aston Villa Zrinski. Την ίδια ώρα για τον έκτο όμιλο, Φιωρεντίνα, Ferencváros και Τσουκαρέτσκι Γκένγκ. ΠΑΟΚ Άιντραχτ και Aberdeen Helsinki για τον 7ο όμιλο. ΠΑΟΚ ο οποίος πήρε την νίκη 3-2 μέσα στο πλαστικό χλωοτάπητα της Helsinki στο πρώτο παιχνίδι. Και θέλει και αυτός να κάνει το 2-2. Βέβαια πιο δύσκολος αντίπαλος η Άιντραχτ αύριο. Μια ομάδα η οποία... Η Άιντραχτ είναι το θεωρητικό φαβορί του ομίλου και προερχόμενοι από την Bundesliga, αλλά ο ΠΑΟΚ την πετυχαίνει όχι σε τόσο καλή κατάσταση. Νομίζω ότι αν καταφέρει και βρει το κουμπί της από τα πρώτα λεπτά... Πιστεύω όχι μπορεί να την κοντάρει, είμαι σίγουρος ότι μπορεί να κοντάρει ο ΠΑΟΚ. Και μια τούμπα η οποία θα φλέγεται. Πιστεύω ότι μπορεί να κοντάρει ο ΠΑΟΚ και με πολύ καλές πιθανότητες. Και θα κλείσουμε με τον 8ο όμιλο, δύο αναμετρήσεις στις 10, Νόρτζελαντ εναντίον Μπιντογκόρετς και Σπαρτάκ Τρινάβα εναντίον Φενέρμπαχτσε. Να πούμε επίσης ότι για τα ξημερώματα της Παρασκευής είναι προγραμματισμένη η αναμέτρηση της Ιντερνασιονάλ με τη Φλουμινένση για το Κόπα Λιμπερταδόρες, ημιτητικός. Το άλλο παιχνίδι είναι ανάμεσα στην Παλμέιρας και την Μπόκα Τζούνιορς. 0-0 το πρώτο παιχνίδι. Με τον Έντσον Καβάνι να μην κάνει κάτι συγκλονιστικό. Και να φύγουμε από το χώρο του ποδοσφαίρου και να πάμε γρήγορα στο μπάσκετ, καθώς μας πιέζει και ο χρόνος. Ένα πρωτάθλημα της Basket League, το οποίο ξεκινά με αρκετές αλλαγές φέτος. Θα τα πούμε και σε επόμενες εκπομπές το τι ακριβώς θα περιλαμβάνει. Ξεκινάει αυτό το Σαββατοκύριακο. Έχουμε λοιπόν το Σάββατο στις 5 η ώρα Κολοσσός Περιστέρι. Στις 5 και 4 ΑΕΚ εναντίον Λαβρίου. Στις 8 και 4 ΠΑΟΚ θα υποδεχθεί τον Προμηθέα. Την Κυριακή στις 5 και 4 Άρης Ολυμπιακός. Την Δευτέρα στις 5 και 4 Απόλλων Πατρών Καρδίτσα. Και στις 8 και 4 θα κλείσει η πρώτη αγωνιστική με την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με το Μαρούσι. Και κλεισμένο των θυρών. Και κλεισμένο των θυρών, έπειτα από τα πέσινα σκηνικά στον τέταρτο τελικό ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό. Ενισχυμένες όλες οι ομάδες. Το Μαρούσι, μάλιστα, είναι μια ομάδα που από εκεί που πιστεύαμε όλοι ότι δεν θα κάνει πολλές μεταγραφές, έτσι τουλάχιστον είχε υποθεί από την ίδια την διοίκηση της ομάδας του Βορείου Ποταστίων. Εν τέλει έκανε τις μεταγραφές που ήθελε να κάνει και να κλείσει δηλαδή το κομμάτι των 6 ξένων. Τώρα, αν θα είναι προς το καλό ή όχι, θα αφήσουμε να το δούμε εντός παρκέ. Πάμε και στην Ευρωλίγα, η οποία και αυτή
ανοίγει τις πύλες της με παιχνίδια την Πέμπτη και την Παρασκευή. Εντάξει, πιστεύω ότι μπορεί να την προσπεράσεις από τώρα την Πέμπτη και να πας απευθείας την Παρασκευή. Για τους τύπους όμως πρέπει να κάνει. Να πας απευθείας την Παρασκευή στο... Πάμε λοιπόν στα γρήγορα. Στο Κολοσσέο Ντέρμπι, τέλος πάντων. Πάμε λοιπόν 5η, 8 η ώρα, Ερυθρός Αστέρας Βιλερμπάν. 9 και 5 Μακάβι Τελ Αβίβ Παρτιζάν Βελιγραδίου. Στις 9.30 και οι τρεις αναμετρήσεις Βίρτους εναντίον Ζαλγκύρης. Μπάγερ Μονάχου εναντίον Άλμπα. Το ντέρμπι της Γερμανίας. Και η Μπαρτσελόνα εναντίον Ανατολού Εφές. Πολύ δυνατό παιχνίδι και το τελευταίο. Και πάμε την Παρασκευή στο κυρίως πιάτο που έχει 4 αγώνες. Αλλά ξεχωρίζει το ντέρμπι των. Του ελληνικού εμφυλίου, Παναθηναϊκός εναντίον Ολυμπιακού, 9 και 4, νωρίτερα 8 παρατέταρτο. Πιο κλάσικο και από το κλάσικο. Νομίζω ότι ακόμα και η Ευρωλίγκα το θεωρεί το κορυφαίο παιχνίδι. Κοίταξε να δεις, ναι, και πιστεύω ότι η Ευρωλίγκα το είδε πολύ σωστά, ως προς το marketing, δηλαδή. Τι μπορώ να κάνω για να τονώσω το ενδιαφέρον του κόσμου για την διοργάνωση. Βάζω ένα πολύ δυνατό παιχνίδι στην πρώτη αγωνιστική. Είναι για παράδειγμα όπως το κάνουν πάντα και στο NBA. Πολύ σωστό. Βρίσκουν τη συγκυρία και σου λέει για παράδειγμα πήγε ο Kyrie Irving από το Cleveland στη Βοστόνη. Πρώτο παιχνίδι Cleveland-Βοστόνη. Στο λέω τώρα όλοι τον άνθρωπο που έχω δίπλα μου. Για να τονωθεί. Μια ζωντανή κυκλοπαίδεια. Για να τονωθεί το ενδιαφέρον. Για να κάνει αμέσω το. Κάνει φέτος ο Παναθηναϊκός την προσπάθεια επιστροφής. Πρόσεχε όμως. Μετά από μια δύσκολη τριετία και πραγματοποίησε μια μεταγραφή που δεν τη συνηθίζουν. Που δεν είναι συνηθισμένη στα. Δηλαδή κάνει πάντα πάταγο όταν ένα παίκτη πάει από τον Παναθηναϊκό στον Ολυμπιακό, από τον Ολυμπιακό στον Παναθηναϊκό. Είναι η μεταγραφή του Κώστας Λούκα που έδωσε και τρομερά μηντιακό ενδιαφέρον στη διοργάνωση. Και επικοινωνιακό και κερδισμένο τον Παναθηναϊκό μέχρι στιγμής. Η Ευρωλίγκα ορίζει πρώτο παιχνίδι του Παναθηναϊκού Ολυμπιακού. Βέβαια υπάρχει μια υποσημείωση ότι το NBA δίνει την ευκαιρία να πάει και σε άλλες χώρες. Δηλαδή πάει τελευταία στη Γαλλία. Σκέφτονται τώρα να πάνε και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα ή κάπου αλλού. Εγώ το είπα ως ιδέα. Ποια ήταν η. Ποια πιστεύω ότι ήταν η. Μα η κεντρική ιδέα ήταν ολόσωστη. Ποια πιστεύω ότι ήταν και η ιδέα που είχαν στο μυαλό τους όταν προχώρησαν στον καταρτισμό του προγράμματος. Να πούμε με την ευκαιρία ότι φέτος θα δούμε διαφορετική Ευρωλίγκα. Και γιατί το λέω αυτό, θα υπάρχουν δύο challenge των προπονητών. Τα οποία σημειωτών θα τα παίρνουν το πρώτο μέχρι το 38 λεπτό, δηλαδή δύο λεπτά πριν τη λήξη. Και το δεύτερο μπορεί να πει στο τελευταίο λεπτό ή στην παράταση αντίστοιχα. Επίσης θα υπάρχει ο θεσμός των play-in. Το play-in, πάλι είδες να το NBA πάλι στην κουβέντα μας. Όπως στο NBA υπάρχει το play-in tournament, στο οποίο στις περιφέρειες οι 6 πρώτες ομάδες μπαίνουν απευθείας στα play-off και μετά από τις θέσεις 7 έως 10 σε κάθε περιφέρεια. Υπάρχουν οι άλλες δύο θέσεις. Αναμετρώνται για δύο ακόμα θέσεις για να μπουν στο κυρίως ταμπλό το play-off. Έτσι αυτό θα γίνει και φέτος θα γίνει και στην Ευρωλίγκα. Και είναι καλό γιατί θα είναι καλό για τις ίδιες ομάδες που θα δώσουν ακόμα πιο δυνατά παιχνίδια. Όπου από τις θέσεις 7 έως 10 θα αναμετρηθούν για τις απομείνασεις δύο θέσεις στα play-off. Και θα δώσει ενδιαφέρον, για παράδειγμα τώρα, ότι είμαι εγώ στη 14η θέση και απέχω από τον 10ο, απέχω μία νίκη. Θα δώσει ενδιαφέρον μέχρι και τελευταία αγωνιστική. Μα αυτό ακριβώς λέω, ότι δίνει αυτό το κίνητρο, δηλαδή, γιατί πέρυσι, τι λέγαμε. Ναι, είσαι 14ος, πέθανε. Ακριβώς, τα παράτησες, φεύγουν οι παίκτες σου, αντίο. Ναι, ενώ τώρα ακόμα και ο 14ος μπορεί να έχει ενδιαφέρον τρεις αγωνιστικές πριν το τέλος, να πάω μία νίκη τώρα από τον 10ο. Και ποιος σου λέει εμένα ότι δεν θα χάσει ο 10ος και 11ος. Ναι, έχω την ισοβαθμία, νικάω, τον έφτασα και γίνεται. Πάντως είναι πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα. Να πούμε ότι βέβαια πρεμιέρα των ελληνικών ομάδων θα γίνει αύριο στο Eurocup με τον Άρη εναντίον της Γκρακανάρια. Να πούμε βέβαια πάλι
για το αιώνιο τέρπι, ότι ο Ολυμπιακός μπαίνει με τον αέρα του φαβορή. Με τον αέρα του φαβορή και με τις δάφνες της κατάκτησης του Super Cup πριν λίγες μέρες. Ναι. Με την ευκαιρία μάλιστα να πούμε ότι το τέταρτο Super Cup διεξήχθη στη Ρόδο. Με μια εμφαντική νίκη του Ολυμπιακού στον τελικό 75-51. Παναθηναϊκός, ο οποίος έχει ένα πολύ κακό απόγευμα απέναντι στον Ολυμπιακό. Πολύ άστοχος, πολλά λάθη, πολύ νεύρο. Ο Ολυμπιακός φάνηκε ότι ήταν. Φάνηκε η διαφορά στη συνοχή των ομάδων, στο πώς βρίσκονται οι παίχτες μεταξύ τους. Μέσα στο παρκέ. Ο Ολυμπιακός, εντάξει, βέβαια έχει χάσει ο Ολυμπιακός, έχει χάσει Σάσα Βεζέμποφ και Κώστας Λούκα, αλλά φάνηκε ότι οι υπόλοιποι έβαλαν στο κλίμα ακόμα και αυτούς που αποκτήθηκαν φέτος. Αντίθετα, ο Παναθηναϊκός έχει 11 καινούριους παίχτες. Είχε και τα δύο προβλήματα της τελευταίας στιγμής του Μίτογλου με τον Παπαπέτρο, που τραυματίστηκαν πριν το πρώτο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Έπαιξε ελάχιστα. Ήταν εκτός κλίματος, γιατί φαινόταν ότι επηρεασμένος από τον τραυματισμό. Ο Μίτογλου έχει μία θλάση η οποία θα τον κρατήσει τουλάχιστον για 3 εβδομάδες, ναι, οπότε δεν θα προλάβει ο τελοντέρπι. Από την άλλη, ο Ολυμπιακός έχει το πρόβλημα του Μουστάφα Φαλ, ο οποίος μέχρι στιγμής είναι αμφίβολος για το μάτς της Παρασκευής. Με κάποιο πρόβλημα στο γόνατο και πήρε και μια δεύτερη γνώμη από γιατρό στη Γερμανία. Για να δει τι μπορεί να κάνει και πώς να αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Ο Μιλουτίνοφ είναι σε να μην έφυγε ποτέ. Ο Μιλουτίνοφ ήρθε σε γνώριμα λιμέρια. Όπως και ο Βίλιαμ Γκος, ο οποίος δεν έπαιξε στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, με τον Παναθηναϊκό. Ναι, λόγω της γέννης του παιδιού του. Αν και νομίζω ο Μιλουτίνοφ, διόρθωσέ με, νομίζω ότι δεν είχε δουλέψει με τον Μπαρτζόκα. Πρέπει να είχε φύγει για την JSK. Είχε φύγει, νομίζω, τη χρονιά που ανέλαβε ο Μπαρτζόκα. Ναι, ο Μπαρτζόκα είχε αναλάβει μεσούσης όμως χρονιάς. Μεσούσης τη σεζόν τότε. Μετά την απομάκρυση Μπλατ και μετά Κεντζούρα. Νομίζω είχε αναλάβει. Τέλος πάντων, δεν θυμάμαι. Νομίζω ότι δεν έχει δουλέψει με τον Μπαρτζόκα καθόλου. Νομίζω πως όχι. Απ' την άλλη, ο Ολυμπιακός βέβαια έχει το καλό ότι έχει μια πιο δεμένη ομάδα, αυτό που είπες και εσύ νωρίτερα, γιατί έχει κρατήσει το βασικό κορμό από πέρυσι, με κάποιες ελάχιστες προσθήκες του Σίγμα, του Βίλιαμ Γκος, ο οποίος επέστρεψε μετά από χρόνια. Και πήρε, ναι, αυτό, με εξαίρεση τον Σίγμα, ο Ολυμπιακός, και εντάξει και τον Μπρασδέικης που τώρα ενσωματώνεται στον Ολυμπιακό, ότι έχει πάρει παίχτες που ήξεραν τον Ολυμπιακό, ήξεραν το. Εν αντιθέσει βέβαια με τον Παναθηναϊκό, ο οποίος έχει πολλά νέα πρόσωπα, φάνηκε αυτό στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό ότι μια κακή βραδιά μπορεί του ενός να παρασύρει και τους υπόλοιπους. Σίγουρα. Ένας παίκτης βέβαια που ξεχώρισε από τον Παναθηναϊκό σε αυτό το μίνι τουρνουά ήταν ο Ματίας Λεσόρ. Ναι, πάνε και στο τελικό και αυτός δεν. Ναι, νομίζω ότι δεν ήταν σε καλή κατάσταση. Όπως και όλη η ομάδα βέβαια. Ακριβώς, δεν ρίχνουμε το βάρος σε ένα παίκτη. Όλη η ομάδα δεν τράβηξε σε αυτό το παιχνίδι. Είχαν περάσει και οι δύο σχετικά εύκολα κόντρα σε Περιστέρι και ΠΑΟΚ, ωστόσο το τελικό ήταν υπόθεση ενός. Αυτά όσον αφορά το μπάσκετ, να πούμε εντάχει ότι είχαμε ένα θέμα και για τις υπόλοιπες ομάδες που, επειδή σε διάκοψα πριν, που κάνουν έναρξη στο EuroCup και στο. Στο PCL είναι πιο μετά. Ναι, στο EuroCup είναι ο Άρης. Ο Άρης, ο οποίος επιστρέφει ευρωπαϊκά μετά από χρόνια, έχει περάσει αυτό σε αρκετά δύσκολα. Ναι, και είναι και μεγάλο το ενδιαφέρον του κόσμου, να το πούμε. Ο κόσμος είναι πάντα παρόν. Ναι, αλλά τώρα που επιστρέφει στο EuroCup, σε μια διοργάνωση με πρεστής, γιατί είναι το δεύτερο του τάξη. Και μην ξεχνάμε ότι αν τυχόν πάει μακριά, κερδίζει και ένα εισιτήριο για την επόμενη Ευρωλίγκα. Μικρά βήματα. Ο Άρης ακόμα είναι στη φάση της επιστροφής και νομίζω ότι την Γκραν Κανάρια το παιχνίδι. Γκραν Κανάρια αύριο 8 η ώρα. Ναι, αύριο 8 η ώρα. Και μια Γκραν Κανάρια βέβαια, η οποία είναι πάντα, κάθε χρόνο, ένα από τα φαβορί. Είναι που διακρίνεται πάντα στη διοργάνωση και πάει, τι διακρίνεται. Έχει κατακτήσει αρκετές φορές το τρόπαιο. Πέρσι το πήρε, απλά λόγω αδυναμίας. Ναι, γιατί οικονομική δεν δήλωσε συμμετοχή. Και παρότι βρέθηκαν τα λεφτά. Μετά ήταν και το θέμα των ταξιδιών. Γιατί όταν βρίσκεται στην άλλη άκρη, είναι κοντά στα σύνορα της Αφρικής με την Ευρώπη. Ναι, είναι κοστοβόρο και χρονοβόρο και κοστοβόρο.
το όλο εγχείρημα. Οπότε. Πάντως ξανακάνει την Γρακανάρια, ήταν νομίζω πριν 3-4 χρόνια ήταν στην Ναι, και τότε είχε, αν δεν κάνω λάθος, την υποστήριξη της Herbalife. Ναι, αλλά που την είχε βοηθήσει αρκετά οικονομικά. Αλλά δεν τα. Προφανώς από εκείνο το εγχείρημά τους έβαλαν κάτω τα οικονομικά, τα κουκιά που λέμε, και δεν έκαναν πίσω. Να πούμε κάποια είδηση η οποία έχει βγει επί του πιεστηρίου ότι ο Μαόντο Λο θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για 3 εβδομάδες. Χτύπησε στον προσαγωγό στο μάτς πρωταθλήματος κόντρα στην Τρεβίζο. Από και πέρα για τις ελληνικές ομάδες να πούμε ότι περιμένουμε και φέτος τη διάκριση. Ο Ολυμπιακός πέρυσι ήταν μία από τις καλύτερες χρονιές που είχε κάνει. Έφτασε Final Four και στον τελικό που το έχασε στη λεπτομέρεια. Παναθηναϊκός, ο οποίος φέτος, έτσι όπως δείχνει, να έχει δυναμώσει το ρόστερ του, αλλά φέρνοντας και στην Ελλάδα τον προπονητή που κατέκτησε 2 σερί Ευρωλίγκες, τον Εργκίν Αταμάν, πρώην προπονητή της Ανατολού Εφές, έχει τις βλέψεις να επιστρέψει μετά από 13 χρόνια σε Final Four. Ανταγωνιστικά μέχρι το τέλος, τουλάχιστον να είναι μέσα σε αυτές τις ομάδες που θα διεκδικήσουν πράγματα. Να είναι σταθερά μέσα στις θέσεις των play-off. Να... Ελληνική παρουσία θα έχει η Μπασκόνια με τον Νίκο Ρογκαθόπουλο. Mm-hmm. Η Μπάγκερν έχει ενισχυθεί τόσο στον πάγκο της με τον Πάμπλο Λάσο, αλλά και τον Σέρχι Ιμπάκα, έναν παίκτη ο οποίος έπαιξε και στο NBA. Εγώ πολλά πιστεύω... χρόνια στο NBA, Ισπανός διεθνής. Ο οποίος είχε αρκετά έφεση στα κοψίματα. Με μεγάλες επιτυχίες. Πάντως θα δούμε μια ωραία διοργάνωση φέτος. Είναι πάρα πολύ ενισχυμένη. Και δεν μπορούμε να κάνουμε από τώρα προβλέψεις και βλέπουμε για οκτάδα, γιατί αυτά αλλάζουν από αγωνιστική σε αγωνιστική. Πολύ ενισχυμένες όλες οι ομάδες και πιστεύω ότι στη μέρα τους ο καθένας θα μπορεί να νικήσει τον οποιοδήποτε. Και πάμε σε ένα, τώρα πρωτού κλείσουμε, να αναφερθούμε σε ένα κομμάτι το οποίο μας απασχόλησε τις τελευταίες ημέρες και έχει να κάνει με το ΆΚΑ. Το ΆΚΑ, το οποίο γνωρίζαμε ότι έχει τα δικά του προβλήματα, καθώς ήταν ένας από τους χώρους που μετά την Ολυμπιάδα δεν γίνανε οι απαραίτητες εργασίες συντήρησης. Και όχι μόνο στο ΆΚΑ. Όλα τα Ολυμπιακά ακίνητα. Όλα τα Ολυμπιακά ακίνητα, όλες οι Ολυμπιακές εγκαταστάσεις. Αφήθηκαν στο έλεος του Θεού. Για τις οποίες δαπανήθηκαν εκατοντάδες εκατομμύρια. Πονουκές διαριθμός. Αν πούμε το πραγματικό νούμερο, πιστεύω θα ζαλιστεί όποιος παρακολουθεί την εκπομπή. Μια 20ετία είναι παρατημένα στο έλεος. Βέβαια υπάρχουν και μικρές εξαιρέσεις, όπως είναι για παράδειγμα το γήπεδο της ΑΕΚ στον Μπάτ, το Ολυμπιακό ακίνητο στα Λιώσια. Το Παμπελοπονησιακό της Πάτρας, ο οποίος... κάνει και αυτό κάτι. Είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση από το οποιοδήποτε, και είναι και το μόνο που έχει πλέον και άδεια διεξαγωγής. Και... και επιστρέφω πάλι στο ΆΚΑ ξέχωρα από το θέμα. Το ΆΚΑ όμως επικεντρώνεται, γιατί είναι το στολίδι. Ναι, είναι το στολίδι σου, είναι ο κολοφόνας, δηλαδή. Είναι το Wembley της Ελλάδας. Είναι αυτό και... αν μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε έτσι. Ξέχωρα από το θέμα του σκεπάστρου, του στεγάστρου μάλλον, Καλατράβα, το οποίο εμφάνισε το πρόβλημα, πώς το εμφάνισε. Προφανώς το έχει... Μα είχε γίνει μελέτη το 2021, ναι. Και φτάσαμε... Η οποία έμεινε στα συρτάρια και δεν έγινε... Φτάσαμε σχεδόν τέλη 23, ναι. να το παραχωρήσουν στο Παναθηναϊκό. Θέλω να σε πάω σε ένα tweet που έκανε χθες ο Περικλής Ιακωβάκης, ο παλιός πρωταθλητής των 400 μέτρων. Και είναι η στέλεγος ομοσπονδίας του Στίβου. Που είπε το εξής, ότι ερωτήθηκε μάλλον ότι τώρα λέει τι θα γίνει, λέει, και θα ξεσπιτωθεί, λέει, ο Στίβος. Και λέει, ποιος Στίβος, λέει, ο Στίβος, λέει, είχε ήδη ξεσπιτωθεί από το ΆΚΑ. Γιατί το ταρτάν, λέει, του σταδίου ήταν σε άθλια κατάσταση. Και πλημμύριζε με το παραμικρό. Το ταρτάν, ναι, και πλημμύριζε το. Και στις μέσα εγκαταστάσεις, πάλι με μία βροχή πλημμύριζαν τα πάντα. Δεν υπήρχαν στρώματα, δεν υπήρχαν όλα τα απαραίτητα που
χρειάζεται ένας αθλητής του στίβου για να κάνει την προετοιμασία του κλπ. Και μάλιστα, συγγνώμη σε διακόπτω, ένας εξ αυτών που είχε κάνει αρκετά σχόλια για αυτό το πράγμα ήταν ο Μίλτος Τεντόγλου. Και ο Μίλτος Τεντόγλου που είχε κάνει... Ο Κώστας Φιλιππίδης που είχε τραυματιστεί. Ο Καραλής επίσης. Είναι μια σειρά ανθρώπων του στίβου, σημαντικών ανθρώπων του στίβου που είχαν αναδείξει τα προβλήματα. Θα κοιτάξουμε λοιπόν κάποια από τις προσεχείς εκπομπές να έχουμε κάποιον εκπρόσωπο του ΆΚΑ να μας μιλήσει για αυτό το πράγμα. Για το τι μελιγενέστε από εδώ και πέρα, γιατί πολλά διαβάζουμε, πολλά ακούμε, αλλά δεν ξέρουμε πραγματικά που κρύβεται η αλήθεια. Που κρύβεται η αλήθεια και μιλάμε τώρα για ένα καλοκαίρι στο οποίο υπήρξαν και διεξήγησαν πολύ σημαντικά γεγονότα στο στολίδι που πλέον το βάζουμε εντός εισαγωγικών στολίδι, γιατί είναι σε την κατάσταση που είναι. Μιλάμε τώρα ξέχωρα από τα δύο παιχνίδια του Παναθηναϊκού, με Champions League και Europa League με Μπράγκα και τη Real, στο οποίο πήγανε 60-60. Φιλοξενήθηκαν πάνω από 120.000 κόσμο. Έχουμε τη συναυλία των Guns N' Roses που έγινε στο Ολυμπιακό Στάδιο με πάνω από 60.000 επίσης θεατές και στην εξέδρα και στο αγωνιστικό χώρο. Είχαμε πέρυσι... Είχε συναυλία επίσης του Μποτσέλη, του Ιταλού τενόρου, που επίσης... Πάντα μαζεύει... Μάζεψε πάρα πολύ κόσμο. Μιλάμε για γεγονότα... Πέρυσι είχαμε την ειδική διαδρομή στο ΆΚΑ, του Ράλι Ακρόπολης. Είχαμε τη συναυλία των Iron Maiden. Είναι πολλά. Αν λοιπόν οι άνθρωποι αυτοί θέλουν να παίξουν με την υγεία του κόσμου, πρέπει να επέμβει εισαγγελέας. Ναι. Ας ελπίσουμε βέβαια ότι αυτή τη φορά θα επέμβει και θα μας δείξει ποιοι είναι οι ένοχοι, αν υπάρχουν ένοχοι, για αυτό το πράγμα. Γιατί το να θέτεις τη ζωή και την ασφάλεια ενός ανθρώπου, ή μάλλον του κάθε ανθρώπου που πηγαίνει, λάθος έκφραση. Τι θα συνέβαινε άραγε αν είχαμε ατύχημα είτε στα δύο παιχνίδια του Παναθηναϊκού που είχε 120.000 κόσμο και στα δύο, είτε στα προηγούμενα που αναφέραμε. Ποιος θα λογοδοτούσε? Αυτό. Συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις λογοδοτεί ο κανένας. Ότι αν θυμάσαι μια ταινία με τον Στάθη Ψάλτη, το Βασικά Καλησπέρα σας, που είναι στην είσοδο στην δίσκο, και λέει ποιος θα πληρώσει και κάνει ο πίσω και μόλις φτάνει ο ψάλτης λέει ποιος θα πληρώσει ο πρώτος. Κάπως έτσι γίνεται και στην αναζήτηση ευθυνών. Ποιος θα πληρώσει ο πίσω, ποιος θα λογοδοτήσει ο πίσω και μόλις φτάνει ο πίσω ξαναδείχνει τον πρώτο. Και να πούμε επίσης ότι για όσους δεν γνωρίζουν ότι ο Παναθηναϊκός για παράδειγμα που είχε νοικιάσει το χώρο για τα παιχνίδια του ποδοσφαίρου, για το Europa League και κατ' επέκταση στο Conference, εφόσον... Και είχαν δοθεί χρήματα, ναι, είχαν δοθεί χρήματα για την ανάπλαση του... του αγωνιστικού χώρου. Του πλωτάπητα, ναι. Μιλάμε για αρκετές εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ, ναι. Και τα χρήματα που αποκομεί ο Παναθηναϊκός από κάθε ευρωπαϊκό παιχνίδι, ένα σημαντικό ποσοστό πηγαίνει και στον Αριστεχνή Παναθηναϊκό. Φυσικά. Οπότε αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να πάει νομικά και να ζητήσει διαφυγόντα κέρδη. Δεν την βλέπω αυτή την πρόθεση, πάντως, αλλά... Ναι, γιατί όταν τώρα σου λένε ότι θα παίξουν ξανά αρχές 25, γιατί κανένας δεν αναλαμβάνει στην Ελλάδα, διάβασα και άκουσα, μέχρι και το πιο τρελό, ότι δεν υπάρχουν χρήματα από την πολιτεία, λέει, για αυτό το πράγμα. Ξέρεις από πού θα μιλήσουν, δηλαδή, πόρους. Ξέρεις κάτι. Από το... Είναι, ρε παιδί μου, τώρα να σου πω. Πως λέμε κάποιες φορές ότι μου χάλασε ο υπολογιστής και πας τώρα στο τεχνικό να το φτιάξει και σου λέει, αδερφέ, πάρε καινούριο. Άστο, μην το... Ναι, γιατί μπορεί να είναι κοστοβόρο. Ξέρεις κάτι, εγώ θα σου πάρω τόσα, ξέρω εγώ, 500 ευρώ,
για να στο φτιάξω. Ενώ το έχει πάρει με 200. Με 500 θα πάρει καινούριο, σου λέει. Πάρε ένα καινούριο και ησύχασε. Έτσι πρέπει να γίνει και με το ΆΚΑ, πιστεύω. Ανατείναξη από τα θεμέλια. Κατέβασε το κάτω, με κάποιο τρόπο. Κάποιοι. Βάλε τέτοιο. Κάποιοι μάλιστα, δεν κρύβω ότι. Ρίξτο. Το έχουν συνδέσει και με το μελλοντικό γήπεδο του Παναθηναϊκού. Ότι ίσως λέει με αυτόν τον τρόπο πιέζει προς την κατάσταση ώστε να μεταφερθεί ο Παναθηναϊκός στο Βοτανικό. Να μην ασχολείται πλέον με το Ολυμπιακό Στάδιο που είχε ακουστεί ως Plan B από κάποια μειοψηφία. Ναι, μα στο ΆΚΑ τώρα ο Παναθηναϊκός πήγε από ανάγκη. Γιατί δεν μπορούσε να φιλοξενήσει αγώνες ομίλων στην Ευρώπη. Από ανάγκη πήγε, δεν πήγε από. Και να πούμε και κάτι άλλο προς τον κόσμο που μπορεί να μην το γνωρίζει. Δεν υπάρχουν πολλά γήπεδα τα οποία να πληρούν τις προϋποθέσεις της UEFA. Αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός, εάν δεν έπαιρνε έστω και την τελευταία στιγμή το πράσινο φως για να χρησιμοποιήσει τη λεωφόρο, θα πρέπει να πάει είτε στο Γεωργίος Καραϊσκάκης, το οποίο προτάθηκε από τον πρόεδρο του Ολυμπιακού. Αλλά είναι ανέφικτο. Ακριβώς. Είτε να πάει στην Οπαπαρίνα, πράγμα επίσης, που δεν γίνεται λόγω της σχέσης των δύο ομάδων με όσα έχουν γίνει το τελευταίο τρίμηνο. Επίσης ανέφικτο. Ακριβώς. Στην περιφέρεια, τα γήπεδα που είναι. Η μόνη λύση είναι η Πάτρα που την αναφέραμε και πριν. Η μόνη λύση είναι το Παμπελοποννησιακό. Το οποίο είναι σε μια. Και σαν πολύ έσχατη λύση η Τούμπα. Αλλά γήπεδα δεν υπάρχουν. Υπάρχει και άλλη λύση. Υπάρχει και τη Λάρισα στο ΑΕΛ Αρένα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι. Ναι. Όλα είναι σε τεντωμένο σκηνή. Ναι. Τι να πα στο. Στην Κρήτη, στο Ηράκλειο. Στο... ή και στην Κύπρο μπορεί να πάει. Ναι. Όπως μας έλεγανε για τον τελικό του κυπέλου. Πού θα γίνει ο τελικός του κυπέλου, να γίνει η Σαουδική Αραβία. Αν δεν γίνεται η Σαουδική Αραβία, γιατί είναι μακριά. Να πάμε πάντως αυτό που είπες, καλή λύση. Η Κύπρος είναι επίσης. Και θα ήταν και ωραία ταξίδια και για μας. Να πας στο Γασιπί για παράδειγμα. Πάντως κλείνοντας αυτό για το ΆΚΑ, μιλάμε για μια αχανή έκταση, η οποία είναι. Στην οποία θα μπορούσαν να είχαν χτιστεί όχι ένα, 10 γήπεδα. Ακριβώς. Απλά υπάρχει πολύ, πολύ, πολύ άχρηστο, πώς να το πω, πολύ άχρηστο υλικό. Δηλαδή, βλέπεις, ξέρεις το ΆΚΑ, το επισκέπτεσαι πολύ συχνά, υπάρχουν όλο αψίδες, θόλοι. Τα οποία δεν. Τσιμέντο στο τσιμέντο και αχρίαστο. Πηγαίνει ο κόσμος μόνο. Αρκετός κόσμος ώστε να αθληθεί, να τρέξει, να περπατήσει, να κάνει την άσκησή του και δεν υπάρχει στο χώρο, δεν υπάρχει ένα κατάστημα, δεν υπάρχει ένα παγκάκι να. Το πιο απλό, να ξεκουραστεί για λίγο αθλητής. Ναι, να βάλει, είναι ο αθλητής, αυτός που έχει πάει να γυμναστεί, να ασκηθεί. Ή ακόμα και ο καθημερινός πολίτης που θέλει να κάνει το δικό του τζόκινγκ. Ναι, αυτό το τζόκινγκ και δεν υπάρχει ένα στάντ για παράδειγμα να πάρει να πιει ένα μπουκάλι νερό. Το πιο απλό. Ναι. Θα πρέπει να πάει μέχρι το σταθμό Ειρήνης. Πρέπει να πάει στο σταθμό Ειρήνης για να. Που υπάρχει, και αν το βρει. Υπάρχει ένα μαγαζάκι το οποίο είναι μισό επί μισό και ίσα ίσα μπορεί να εξυπηρετήσει 5 άτομα για να πάρει ένα μπουκάλι νερό, να πιει κάτι να. Και μιλάμε είναι, για το. Είναι, όπως θα μπορούσαν να είχαν γίνει 5 γήπεδα. 5 γήπεδα. Άλλα 5. Και είναι αυτό που χαρακτήριζα. Είναι το στολίδι του ελληνικού αθλητισμού το ΆΚΑ. Δεν είναι κάποιο γήπεδο που λες, εντάξει μωρή, αν το κατεδαφίσουμε αύριο δεν θα πειράξει κανέναν. Ναι. Αλλά είναι ανεπίτρεπτο να έχουν γίνει μελέτες. Δηλαδή, ποιος ήταν αυτός που πήγε και είπε στη διοίκηση του Παναθηναϊκού στο ποδόσφαιρο, πάρτε το. Δεν υπάρχουν μελέτες, δηλαδή. Και ποιος υπέγραψε όλες τις αποφάσεις, δηλαδή ότι το παιδιά είναι κατάλληλο το γήπεδο, μπορεί να το χρησιμοποιήσει. Δεν υπάρχει κάποιος που να έρθει από τις Ευρωπαϊκές Ομοσπονδίες να κάνει και το δικό τους έλεγχο. Είναι πολύ σύνθετο το πρόβλημα. Και γι' αυτό σου λέω ότι επειδή εμείς τώρα μάνι-μάνι έχουμε πει 10 φορές, δηλαδή ποιος θα πάρει την ευθύνη, ποιος είναι ο. Ή αυτό που έλεγε η είδηση που βγήκε ότι από το 2004 το στέγαστρο έχει άδεια πέργολα, δηλαδή.
Αυτό πραγματικά δηλαδή, γελάει ποιος, ο κόσμος. Ποιος το υπέγραψε, ποιος το υπέγραψε αυτό το πράγμα. Από τη... Είπαν ότι έπρεπε να έχει κανονικά βαριά τζάμια και βάλανε ναι. Plexiglass. Ναι, και μπήκε Plexiglass. Δηλαδή έχει άδεια πέργολα. Το διανοείς αυτό, έχει άδεια πέργολα. Έλα, εντάξει, ωραία, τώρα υπέγραψε, πάμε να φύγουμε και... Και όπως αν... Νομίζω ότι πρέπει να το ήταν, να ήταν στην ανακοίνωση του Παναθηναϊκού. Λέει, δεν ρωτήσατε, τουλάχιστον τον κατασκευαστή, τι χρειάζεται για τα έργα συντήρησης. Υπήρχε και δεν ήταν μόνο ο κατασκευαστής, ήταν ένας κολοσσός από πίσω. Υπήρχαν και Έλληνες αρχιτέκτονες, Έλληνες πολιτικοί μηχανικοί. Κανένας από αυτούς δεν μπορούσε να δώσει μια απάντηση. Δυστυχώς. Τέλος πάντων. Αυτά και άλλα πολλά θα τα δούμε και στις επόμενες εκπομπές. 0-2 ίσως η Ελλάδα στη Σάκη, ας ενδιαφέρει. Μας ενδιαφέρει σαν αποτέλεσμα και μιας που το ανέφερες, μπορείς να πεις και στον κόσμο τι έχεις προτείνει. Στοιχηματικά, για σήμερα, ναι. Σήμερα έχουμε το... Στον τομέα που μου αναλογεί, έχω προτείνει στο Νάπολι Ρεάλ το... πίσω στο πιο σπουδαίο παιχνίδι σήμερα. Της αγωνιστικής αλλά και της βραδιάς. Της βραδιάς, ναι. Έχω προτείνει το συνδυαστικό στοίχημα goal και over 2,5, δηλαδή να βάλουν goal και οι δύο ομάδες και να βάλουν τρία, δηλαδή, τρία το λιγότερο τουλάχιστον. Αυτό το βασικό. Λοιπόν, όσοι θέλετε να δείτε περισσότερες προβλέψεις από το γκουρού του Ιταλικού ποδοσφαίρου. Και από όλο το επιτελείο της εφημερίδας μας, ναι, στο... matchmoney.com.gr για το site και matchmoney εφημερίδα η οποία βγαίνει κάθε εβδομάδα. Κάθε Τρίτη και Παρασκευή. Δύο φορές την εβδομάδα, οπότε μπορείτε να καλύψετε όλα τα κενά που έχετε γύρω από το χώρο του στοιχήματος. Εγώ από το Κουβανέζο που γράφω συνήθως έχω δώσει δύο παιχνίδια. Έχω δώσει το δικό σου Νάπολι Ρεάλ goal και over 2,5, σε είχα προλάβει. Και έχω δώσει over 2,5 την αναμέτρηση της Ίντερ με την Μπενφίκα. Κάπου εδώ όμως έφτασε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε στην πρώτη εκπομπή για τη σεζόν 2023-2024, η εκπομπή Flash Sport. Να έχετε μια ευχάριστη εβδομάδα, καλή επιτυχία στις ελληνικές ομάδες μας στα ευρωπαϊκά κύπελα, ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Και φυσικά να ανανεώνουμε το ραντεβού μας καιρού επιτρέποντος και Θεού θέλοντος την επόμενη εβδομάδα την ίδια πάντα ώρα από τον Χρήστο Γεωργίου και τον Γιάννη. Την επόμενη εβδομάδα την Τρίτη θες να πεις. Ναι. Γιατί είπες την επόμενη εβδομάδα τώρα. Την επόμενη εβδομάδα είναι... Το ραντεβού είναι την Τρίτη. Είναι αφηρημένο και πολύ σχετικό. Λοιπόν, από τον Χρήστο Γεωργίου και τον Γιάννη Γιαννούλα σας ευχόμαστε ένα υπέροχο βράδυ και φυσικά μια υπέροχη εβδομάδα. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια σε όλους.